Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα quiz το οποίο τρέχει παράλληλα. Ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει παράλληλα με το Σφίμι. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site μας και στους πίνακες ανακοινώσεων έξω. Επίσης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των πόστερ, θα ανακοινώνονται από τον chairman ποια είναι τα finalist για να μπορείτε να τα ψηφίζετε. Και τέλος, θα σας παρακαλούσαμε να εισέρχεστε στην αίθουσα χωρίς καφέδες. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω στο session της ενέργειας, στο οποίο θα παρουσιαστούν συνολικά 5 papers. Το πρώτο από αυτά είναι η εργασία των κυρίων Χουστουλάκη και Λατούφη με τίτλο Photovoltaic Array Simulation and Photovoltaic Module Testing Under Outdoor Conditions. Την εργασία θα την παρουσιάσει ο κύριος Χουστουλάκης. Παρακαλώ. Καλημέρα. Η εργασία που θα παρουσιάσω έχει τίτλο «Μοντελοποίηση φωτοβολταϊκής κυψέλης και δοκιμή φωτοβολταϊκού πλαισίου σε πραγματικές συνθήκες» και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αρχικά η εργασία χωρίζεται σε δύο τμήματα, στη μελέτη λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου σταθερής κλίσης σε εξωτερικές συνθήκες και στη σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών δεδομένων μέσω προσομοίωσης που κατασκευάστηκε. Αναλυτικότερα, μετρήθηκε φωτοβολταϊκό πλαίσιο 220 Watt σε πραγματικές συνθήκες για ένα έτος. Παράλληλα, καταγράφονταν και αναλύονταν τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα της περιοχής. Έπειτα, έγινε εξαγωγή γραφημάτων απόδοσης και ενεργειακής παραγωγής του πλαισίου σε ένα έτος λειτουργίας. Τέλος, κατασκευάστηκε προσομοίωση φωτοβολταϊκού πλαισίου στο περιβάλλον MATLAB Simulink και χρησιμοποιήθηκε παραπάνω προσομοίωση για τη σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών δεδομένων. Η προσομοίωση βασίστηκε στο ισοδύναμο μοντέλο μίας διόδου, το οποίο ανεπαριστά τη φωτοβολταϊκή κυψέλη. Το οποίο ανεπαριστά τη φωτοβολταϊκή κυψέλη σαν ένα κύκλωμα αποτελούμενο από μία πηγή ρεύματος, το φωτόρευμα που φαίνεται εδώ, μία δίωδο, μία αντίσταση παράλληλη και μία αντίσταση σειράς. Το ρεύμα της κυψέλης προκύπτει από τη διαφορά του φωτορεύματος και του ρεύματος κόρου της διόδου, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση. Τώρα εδώ έχουμε τη γενική σχέση, τη μαθηματική, που θα δώσει το ρεύμα, το παραγόμενο ρεύμα μια συστοιχία νη παρ παράλληλων και νη σέρεν σειρά συνδεδεμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων και το οποίο δίνεται από τον παρακάτω τύπο, που πάλι όπως βλέπουμε έχουμε το φωτόρευμα, μείον το ρεύμα κόρου της διόδου, μείον ένα ρεύμα διαρροής, το οποίο οφείλεται στις απώλειες της κυψέλης. Εδώ είναι τη στοιχεία της προσομοίωσης, όπως βλέπουμε πάλι φωτόρευμα, δίωδος και απώλειες. Ενώ οι εισόδοι που έχουμε στην προσομοίωση είναι η θερμοκρασία κυψέλης που φαίνεται πάνω αριστερά, η ακτινοβολία από κάτω, η τάση λειτουργίας της κυψέλης από τη δεξιά πλευρά και σαν έξοδο παίρνουμε την ισχύ και το ρεύμα του πλαισίου. Τώρα, όπου βλέπουμε φωτόρευμα και δίωδος, είναι δομικά διαγράμματα τα οποία αναλύονται μαζί με τις μαθηματικές τους σχέσεις παρακάτω. Απλά τα αναφέρω. Το εξωτερικό τμήμα της προσομοίωσης είναι αυτό που φαίνεται εδώ. Σαν είσοδο, η προσομοίωση δέχεται, όπως είπαμε, τάση λειτουργίας, ακτινοβολία και θερμοκρασία κυψέλης, οι οποίες μπορεί να είναι είτε σταθερές είτε μεταβαλλόμενες, αλλάζοντας τους διακόπτες αριστερά. Ενώ σαν έξοδο θα πάρουμε IVPV χαρακτηριστικές, απόδοση, παράγοντα πλήρωσης, μέγιστη ισχύ, μέγιστο ρεύμα και μέγιστη τάση του πλαισίου. Τώρα, πατώντας πάνω στο φωτοβολταϊκό μοντέλο, μας ανοίγεται η μάσκα των παραμέτρων, όπου μπορούμε να επιλέξουμε. Κλικάροντας την επιλογή που φαίνεται πάνω, χρήση έτοιμων πλαισίων, μέσα από μία γκάμα έτοιμων πλαισίων που έχουν εισαχθεί σε μία βάση δεδομένων. Ενώ αν επιθυμούμε να βάλουμε δικά μας χαρακτηριστικά πλαισίου ή κυψέλης, αφήνουμε την επιλογή και ανοίγονται οι επιλογές που φαίνονται παραπάνω για να βάλουμε ό,τι χαρακτηριστικά επιθυμούμε. Όλα τα χαρακτηριστικά που φαίνονται εδώ δίνονται από τον κατασκευαστή του κάθε πλαισίου, είναι δηλαδή στα φυλάδια.
σε συνθήκες STC συνήθως, standard test conditions, δηλαδή ακτινοβολία 1000 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο και θερμοκρασία κυψέλης 25 βαθμούς Κελσίου, η μόνη άγνωστη στα δεδομένα που φαίνονται είναι η αντίσταση σειράς και η παράλληλη αντίσταση της κυψέλης, οι οποίες δεν δίνονται, καθώς και ο παράγοντας λιανικότητας, ο οποίος όμως επειδή είναι ανάλογος της τεχνολογίας που είναι κατασκευασμένη η κυψέλη, έχει γίνει για ευκολία πάλι μια καταγραφή όλων των τεχνολογιών που υπάρχουν, δηλαδή πολυκρυσταλλικό, μονοκρυσταλλικό της τεχνολογίας κυψέλης, και αναλόγως την επιλογή που θα κάνουμε περνάει αυτόματα η τιμή. Ενώ για την έβρεση των αντιστάσεων σειράς και παράλληλης, RS και RSAND, έχει αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος για να υπολογίζει για την κυψέλη που θυμούμε τα χαρακτηριστικά. Πατώντας λοιπόν κάτω έβρεση RS και RSAND πλαισίου, ο χρήστης εισάγει τρεις τιμές, αυτές που φαίνονται στο απόκληση αναζήτησης που γράφει, έβρεση, κάτω από το έβρεση RS και RSAND πλαισίου, ο χρήστης θα εισάγει τρεις τιμές, οι οποίες θα εξηγηθούν παρακάτω. Θα πάρει από κάτω τις τιμές RS και RSAND που βρίσκει ο αλγόριθμος, καθώς για την απόκληση της ισχύως από την ονομαστική, αν επιθυμεί, μπορεί να παραστήσει γραφικά τη διαδικασία, ενώ μπορεί να περάσει αυτόματα τις νέες τιμές που υπολογίστηκαν στην προσομοίωσή του από πάνω. Εδώ έχουμε ανάλυση του αλγορίθμου. Είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος, ο οποίος βασίζεται στον υπολογισμό της ισχύως και τη σύγκριση της υπολογισμένης ισχύως με την ονομαστική που δίνει ο κατασκευαστής. Έτσι, ο χρήστης θα δώσει ένα P-error, δηλαδή πόσο επιθυμεί να αποκλίνει η ισχύ που θα υπολογίσει από την ονομαστική, και ο αλγόριθμος θα βρίσκει κάθε φορά μία ισχύ μέχρι να ικανοποιηθεί το κριτήριο του P-error, δηλαδή μέχρι να προσεγγίσει όσο πιο πολύ μπορεί την ονομαστική ισχύ του πλαισίου. Αναλυτικότερα, ξεκινάει ο αλγόριθμος με δύο αρχικές τιμές αντίσταση σειράς και παράλληλης. Για αυτές τις τιμές αναλύει ένα διάστημα από τάσεων από 0 έως τάση ανοιχτοκύκλωσης. Όπως βλέπουμε, το διάστημα σπάται σε τμήματα DV, με βήμα DV δηλαδή, το οποίο το δίνει πάλι ο χρήστης, το πόσο πυκνό θα είναι το διάστημα 0 έως τάση ανοιχτοκύκλωσης. Για κάθε τιμή της τάσης υπολογίζεται μέσω της μεθόδου Newton-Raphson η αντίστοιχη τιμή του ρεύματος, και για αυτά τα ζευγάρια τάσεως ρεύματος υπολογίζεται η ισχύς για κάθε ζευγάρι, και από όλες αυτές τις ισχύς παίρνουμε τη μέγιστη, την οποία συγκρίνουμε κάθε φορά με την ονομαστική ισχύ του κατασκευαστή, και όταν καλυφθεί το σφάλμα το P-error που έχουμε δώσει, τότε θα σταματήσει η προσομοίωση και θα μας δώσει τις αντίστοιχες τιμές αντιστάσεως σειράς και παράλληλης. Ενώ κάθε φορά που εκτελεί το αλγόριθμος, η αντίσταση σειράς θα αυξάνεται με ένα βήμα R-Sync, το οποίο πάλι δίνεται από τον χρήστη. Οπότε οι τρεις μεταβλητές που θα δώσει ο χρήστης στην ουσία είναι το βήμα που θα αυξάνει την τάση, το DV, το βήμα που θα αυξάνει την αντίσταση σειράς, καθώς και το σφάλμα που επιθυμεί να έχει η απόκληση, δηλαδή από την ονομαστική ισχύ. Εδώ έχω κάνει μία γραφική αναπαράσταση διαδικασίας, η οποία γίνεται επιλέγοντας το γραφική αναπαράσταση διαδικασίας από το πλαίσιο που είχαμε πει πριν. Ξεκινάμε με δύο σταθερές, με δύο τυχαίες τιμές αντίσταση σειράς και παράλληλης, αρχικές τιμές, και η ισχύ που προκύπτει είναι 226,92. Όμως εμάς το πλαίσιο μας έχει ονομαστική ισχύ 220, οπότε ο αλγόριθμος εκτελεστεί επαναληπτικά μέχρι να φτάσει στη μαύρη τιμή που είναι ονομαστική. Τώρα. Α, έπαιξε. Όταν φτάσει στην ονομαστική τιμή που είναι 220,15, θα μας δώσει τις αντίστοιχες τιμές αντίσταση σειράς και παράλληλης. Εδώ έχουμε μια εκτέλεση της προσομοίωσης για διάφορα βιομηχανικά πλαίσια, τα οποία έχουν περαστεί μέσα στην προσομοίωση. Και περνάμε τώρα στην εξαγωγή του πειράματος. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα των παλαιών κτηρίων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Χρησιμοποιήθηκε το φωτοβολταϊκό πλαίσιο C220 της ελληνικής εταιρείας Σίλσιο, μια μετρητική κάρτα iSET MPP Meter, η οποία οδηγούσε κάθε φορά το πλαίσιο από ανοιχτοκύκλωμα σε βραχυκύκλωμα με διακριτά βήματα και κατέγραφε ΑΕΒΕΠΕΒ χαρακτηριστικές 256 σημείων, καθώς ανέλυε παράλληλα και τα μετεωρολογικά δεδομένα, δηλαδή ακτινοβολία, θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία κυψέλης, και έδινε όλες τις τιμές μαζί σε μία βάση δεδομένων, σε υπολογιστή. Έχουμε επίσης το πυρανόμετρο, ένα πυρανόμετρο, ένα πολυκρυσταλλικό αισθητήρα, ένα θερμοζεύγος για τη θερμοκρασία κυψέλης και ένα θερμόμετρο περιβάλλοντος για τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εδώ να πούμε ότι το πυρανόμετρο κατέγραφε ακτινοβολία βάσει διαφοράς θερμοκρασίας. Είχε δηλαδή δύο επαφές, μία θερμή και μία ψυχρή, και αναλόγως στην ακτινοβολία, αναλόγως στη διαφορά θερμοκρασίας, μετέτρεπε αυτή τη διαφορά σε ακτινοβολία, με αποτέλεσμα όταν είχαμε συννεφιές,
να δέχεται απότομα μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας, την οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γρήγορα, γιατί αργούσε να ζεσταθεί η επαφή του, με αποτέλεσμα να δίνει λανθασμένες τιμές, οι οποίες θα φανούν σε διαγράμματα παρακάτω. Εδώ έχουμε ένα πρώτο διάγραμμα ετήσιας ακτινοβολίας και ισχύος για κάθε μήνα και ώρα. Αρχικά τα διαγράμματα έχουν όμοια μορφή, πράγμα αναμενόμενο αφού η ισχύς είναι άμεσα επηρεαζόμενη από την ακτινοβολία του πλαισίου. Μέγιστη ισχύς παρατηρήθηκε τις μεσημεριανές ώρες, 10 με 3. Οι καμπύλες Νοεμβρίου έως Φεβρουαρίου, οι 4 μήνες που φαίνεται εδώ, είναι μετατοπισμένες λόγω μικρότερης διάρκειας της ημέρας, τέλειωνα νωρίτερα δηλαδή. Αντίστοιχα, έχουμε τα διαγράμματα θερμοκρασίας υψέλης και θερμοκρασίας περιβάλλοντος πάλι ανά ώρα της ημέρας και μήνα. Τα διαγράμματα αυτά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, δεν έχουν ίδια μορφή. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει μια πιο σταθερή μορφή, ενώ η θερμοκρασία κυψέλης κάνει πιο απότομες μεταβολές. Κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θερμοκρασία κυψέλης και η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπολογίζει περίπου στους 15 βαθμούς, με τη θερμοκρασία κυψέλης να είναι υψηλότερη. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η θερμοκρασία κυψέλης συσχετιζόταν άμεσα και με την επίδραση του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Δηλαδή, όταν λειτουργούσε έντονα η κυψέλη, είχαμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Έτσι, βλέπουμε για παράδειγμα τον Νοέμβριο, ενώ ήταν ένας πιο κρύος μήνας από το Δεκέμβρη, επειδή λειτουργούσε το πλαίσιο πιο συχνά τον Νοέμβριο, η θερμοκρασία κυψέλης ήταν υψηλότερη. Άρα, δεν πάει να πει ότι ό,τι θερμοκρασία περιβάλλοντος έχουμε θα είναι αντίστοιχα και θερμοκρασία κυψέλης. Για την επίδραση τώρα της ακτινοβολίας, επιλέχθηκαν δύο τιμές ακτινοβολίας, μία ψηλή και μία χαμηλή, 200 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο και 1000 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και για αυτές τις τιμές ακτινοβολίας πήραμε όλες τις τιμές θερμοκρασίας υψέλης σε σχέση με την απόδοση του πλαισίου. Εδώ φαίνεται το φαινόμενο που λέγαμε πριν. Βλέπουμε δηλαδή ότι για χαμηλές ακτινοβολίες το διάγραμμα παρουσιάζει μεγάλο θόρυβο, επειδή στην ουσία οι χαμηλές ακτινοβολίες αυτές δεν ανταποκρίνονται τόσο στην πραγματικότητα. Είχαν γίνει κάποιες ασφαλμένες μετρήσεις. Παίρνοντας τώρα συνθήκες STC, όπως είπαμε πριν, δηλαδή ακτινοβολία 1000 βαθμούς για 1000 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο και θερμοκρασία κυψέλης 25 βαθμούς Κελσίου, θα καταλήξουμε σε ένα βαθμό απόδοσης 13,43%, ενώ αντίστοιχα στο διπλανό διάγραμμα θα πάρουμε μια ισχύ 221,7 βάτ, τα οποία απέχουν 0,03% και 1,7 βάτ από τα ονομαστικά που δίνει ο κατασκευαστής. Άρα προσεγγίσαμε πολύ καλά το πλαίσιο σε συνθήκες STC. Γενικότερα παρατηρούμε μείωση απόδοσης και ισχύως με την αύξηση θερμοκρασίας της υψέλης. Τα διαγράμματα έχουν αρνητική συσχέτιση τα δύο. Η απόδοση, όπως είπαμε πριν, έχει μεγαλύτερες αποκλίσεις σε χαμηλές ακτινοβολίες, οφείλεται στο πυρανόμετρο. Ενώ παρουσιάζονται και κάποιες ενδεικτικές τιμές για θερμοκρασίες υψέλης 20 και 40 βαθμούς Κελσίου. Σε ίδια πλαίσια έχουμε τα διαγράμματα της θερμοκρασίας αυτή τη φορά, δηλαδή τώρα κρατάμε σταθερή θερμοκρασία κυψέλης και μεταβάλλουμε την ακτινοβολία. Οι θερμοκρασίες κυψέλης που επιλέχθηκαν είναι 14 βαθμοί Κελσίου, 25-37. 14 είναι η μέση θερμοκρασία των κρύων μηνών, ενώ 37 η μέση θερμοκρασία των ζεστών μηνών. Έχουμε πάλι τα ίδια διαγράμματα. Παίρνοντας πάλι τον άξονα των 1000 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, βρίσκουμε το διάγραμμα των 25 βαθμών Κελσίου για να πάρουμε συνθήκες STC. Αυτή τη φορά οι αποκλίσεις μας ήταν μεγαλύτερες στα ονομαστικά, άρα η προηγούμενη μέθοδος ήταν πιο αποδοτική. Γενικότερα παρατηρούμε μείωση απόδοσης αλλά αύξηση της ισχύως με την αύξηση ακτινοβολίας. Υψηλή απόδοση και ισχύ σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως βλέπουμε η γραφική παράσταση, στις γραφικές παραστάσεις για θερμοκρασία υψέλης 14 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε και μεγάλες αποδόσεις αλλά και μεγάλες ισχύς. Είναι τέρμα πάνω η γραφική παράσταση. Και πάλι κάποιες ενδεικτικές τιμές για ακτινοβολία 200 και 800 βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα για την επίδραση της κλίσης δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί το πλαίσιο ήταν σε σταθερή κλίση. Το μόνο που κάναμε ήταν ότι χωρίσαμε τις μετρήσεις μας σε πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, καθώς η θέση του ήλιου θα επηρεάσει άμεσα την απόδοση του πλαισίου. Έτσι βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη παραγωγή έχουμε το μεσημέρι. Ξέχασα να σου πω ότι επιλέξαμε 6 ηλιόλουστες μέρες από κάθε μήνα για να απαλείψουμε τα καιρικά φαινόμενα, να μην πάρουμε συννεφιασμένες μέρες. Και πήραμε τη μέση ισχύ για κάθε μέρα από αυτές. Έτσι έγιναν τα διαγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν το κίτρινο που είναι οι μεσημεριανές ώρες παρουσίασε μεγαλύτερη παραγωγή, καθώς ο ήλιος βρισκόταν ψηλότερα, ήταν αναμενόμενο.
Αυτό που η διαφορά που βλέπουμε είναι ότι τις απογευματινές ώρες, τους χειμερινούς μήνες, είχαμε χαμηλή παραγωγή. Όταν όμως ήρθε το καλοκαίρι που η διάρκεια της μέρας είναι μεγαλύτερη και ο ήλιος βρίσκεται ψηλότερα, αυτό ανατράπηκε και έτσι το απόγευμα είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή, ενώ το πρωί βρέθηκε από κάτω, όπως βλέπουμε έγινε αλλαγή. Τώρα για τις ΑΕΒ χαρακτηριστικές του πλαισίου, αρχικά κρατήσαμε σταθερή θερμοκρασία Κυψέλης, 30 και 50 βαθμούς, και πήραμε ακτινοβολίες να διαφέρουν περίπου 100 βάτ αναδρομικό μέτρο. Πάνω έχουμε 100, 200, 300, 400, 500 και κάτω από 600 έως 1000. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τάση ανοιχτοκύκλωσης στα δύο αυτά διαγράμματα είναι περίπου σταθερή, ειδικά στο δεύτερο σε υψηλότερη θερμοκρασία Κυψέλης, ενώ αυτό που μεταβάλλεται έντονα είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης της Κυψέλης, το οποίο πέφτει ανάλογα με την αύξηση της ακτινοβολίας. Αντίστοιχα, κρατώντας τώρα σταθερή την ακτινοβολία στους 400-900 βάτ αναδρομικό μέτρο, αυξάναμε τη θερμοκρασία Κυψέλης, παρατηρήθηκε το ανάποδο φαινόμενο, δηλαδή είχαμε σταθερό το ρεύμα βραχυκύκλωσης και μεταβολή στην τάση ανοιχτοκύκλωσης της Κυψέλης. Εδώ έχουμε διαγράμματα για την ετήσια παραγωγή του πλαισίου. Το αριστερό διάγραμμα είναι οι ώρες λειτουργίας του πλαισίου C220 σε κιλοβάτ ανά κιλοβάτ πικ, δηλαδή πόσες ώρες λειτουργούσε το πλαίσιο σε μέγιστη ισχύ. Ενώ στη δεξιά στήλη έχουμε την ενεργειακή παραγωγή σε κιλοβατόρες. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, απλά με άλλη μέτρηση. Στο δεξιότερο διάγραμμα έχουμε την προσφερόμενη ενέργεια από τον ήλιο σε κιλοβατόρες και στη δεξιά στήλη την ενεργειακή παραγωγή του πλαισίου σε κιλοβατόρες. Διαιρώντας τώρα αυτές τις δύο τιμές, θα έχουμε την απόδοση του πλαισίου, δηλαδή πόση ισχύ πήρε και πόση έδωσε. Είναι με τα άσπρα τα μπελάκια, είναι η απόδοση για κάθε μήνα. Ένα λεπτό ακόμη έχει διαθέσει. Ένα λεπτό έχω ακόμα. Δεν το έχω υπολογίσει, 20 λεπτά έχω υπολογίσει. Ωραία, τα προσπερνάω. 15-20 λεπτά. Ναι. Μεγαλύτερη παραγωγή Ιούνιος με 1 Φεβρουάριο και μέση απόδοση πλαισίου περίπου 13%. Θα προχωράω λοιπόν αυτά. Εδώ απλά να πούμε ότι το πλαίσιο λειτουργήσε 1751 ώρες το χρόνο σε μέγιστη ισχύ και παίρνουμε ένα capacity factor, δηλαδή όλο το έτος, περίπου στο 20% λειτουργούσε το πλαίσιο. Τώρα συγκρίνουμε προσομοίωση με πραγματικά δεδομένα. Για να συγκρίνουμε ΑΕΒ-ΠΒ χαρακτηριστικές, πήραμε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, οι οποίες διαφέρουν στην ακτινοβολία κατά 100 περίπου βαθμούς. Βλέπουμε 92, 192 και πάει λέγοντας. Και επιλέξαμε μία συννεφιασμένη και μία ηλιόλουστη μέρα. 20 Μαΐου ήταν ηλιόλουστη, 5 Δεκεμβρίου συννεφιασμένη. Εδώ βλέπουμε σύγκριση προσομοίωση πραγματικά. Με πράσινο τα πραγματικά δεδομένα, με μπλε είναι η προσομοίωση. Και στις δύο ημέρες οι αποκλήσεις είναι μικρότερες του 10%. Η προσομοίωση έδωσε μια πολύ καλή εικόνα. Απλά στις συννεφιασμένες μέρες παρατηρήθηκε μια μικρή απόκληση στην τάση ανοιχτοκύκλωσης, όπως φαίνεται. Αντίστοιχα, τώρα κάναμε ημερήσια διαγράμματα, πάλι προσομοίωση πραγματικά. Σε ισχύ, μέγιστο ρεύμα, παράγοντα πλήρωση, απόδοση, τάση ανοιχτοκύκλωση και ρεύμα βραχυκύκλωση του πλαισίου. Πάλι προσομοίωση δίνει μια πολύ καλή εικόνα, με τη συνεφιασμένη μέρα πάλι να έχει λίγο μεγαλύτερες αποκλήσεις. Εδώ είναι η αβεβαιότητα των μετρήσεών μας που προκύπτει περίπου 4,4%. Σημεία παραγωγής επιστήμης, δημιουργία μιας εύχρησης προσομοίωσης λειτουργίας εργοστασιακών φωτοβολταϊκών κυψελών και πλαισίων σε διάφορες συνθήκες ακτινοβολίας θερμοκρασίας, δυνατότητα προσδιορισμού των τιμών των αντιστάσεων RS και RSAND. Μελέτη επίδραση θερμοκρασία και ακτινοβολία σε πλαίσιο σταθερή κλίση και μελέτη αιτήσια παραγωγή και απόδοση πλαισίου σταθερή κλίση. Η εργασία για περαιτέρω διερεύνηση είναι η βελτίωση τη προσομοίωση ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε απότομε ιεργέ μεταβολέ και μελέτη υποβάθμιση του πλαισίου έπειτα από ένα έτο λειτουργία που δεν προλάβαινε να γίνει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χουστουλάκη για την πολύ ωραία παρουσίαση την οποία έκανε. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις, εάν υπάρχουν. Βλέπω καλά ότι δεν υπάρχουν. Okay. Επομένως, εγώ έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση και την εξαιρετική δουλειά. Με εντυπωσίασε επίσης κάτι που δεν είναι πολύ συχνό να δω τα αποτελέσματα της προσομοίωσης να συγκρίνονται με πειραματικά αποτελέσματα και διπλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, ότι χρησιμοποιήσατε ένα μοντέλο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο και μάλιστα έχει παραμέτρους, όπως παραδείγματος χάρη το αντίστροφο ρεύμα της διόδου,
οι ενεργειακές σταθερές στο μοντέλο της διόδου κτλ. Οι οποίες πολύ δύσκολο να τις βρούμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν δίνονται στα φυλάδια των κατασκευαστών. Έτσι. Ενώ υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, λίγο πιο απλοϊκό, του κάποιου κούζαμ, το οποίο για να βγουν οι χαρακτηριστικές χρησιμοποιεί μόνο τα χαρακτηριστικά σημεία που δίνονται στα φυλάδια των κατασκευαστών και τις σταθερές θερμοκρασίας. Εκείνο λοιπόν που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Πώς μπορέσατε και βρήκατε αυτές τις παραμέτρους στα μοντέλα σας ή με ποιον τρόπο τις υπολογίσατε? Να σας πω λίγο στη διαφάνεια. Αυτές τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιώ εγώ είναι τάση ανοιχτοκύκλωση, ρεύμα βραχύκλωση δίνονται πάντα σε συνθήκες αίσθηση. Οι θερμοκρασιακές συντελεστές δίνονται επίσης, ΚΑΠΑ ή ΚΑΠΑΒΕ. Μέγιστη τάση σε αίσθηση, συνθήκες ρεύμα και ισχύ δίνονται πάντα. Δηλαδή όλα που χρησιμοποιώ δίνονται. Τα μόνα που δεν δίνονται είναι τάση. Α, το μοντέλο είναι. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά άμα πάμε στο μοντέλο θα δείτε ότι έχετε μέσα μία δίωδο. Ναι, εδώ λέτε. Ναι, τον άστροφο ρεύμα χρησιμοποιούμε μια σχέση που είναι όλα γνωστά. Δεν έχω κάτι άγνωστο. Είναι ρεύμα βραχυκύκλωση πάνω, τάση ανοιχτοκύκλωση. Αυτές οι παράμετροι δεν είναι σταθερές για όλα τα μοντέλα. Για όλα τα, όλα τα είδη φωτοβολταϊκών. Ποια παράμετρο λέτε συγκεκριμένα? Τώρα δεν βλέπω και μέχρι. Ναι. Η ηλικία μου δεν με βοηθάει. Στον αριθμητή είναι το ρεύμα βραχυκύκλωση, το οποίο είναι γνωστό. Και παρανομαστή χρησιμοποιώ τάση ανοιχτοκύκλωσης, αριθμό και υψηλών σε σειρά. Τον ΙΕΣ είναι αριθμός υψηλών σε σειρά. Κάπα αλφα που λέει εκεί. Ναι, αλφα είναι ο παράγοντας ιδανικότητας, που το θεωρώ ανάλογο της τεχνολογίας της υψέλης. Δηλαδή για πολυκρυσταλλικά είναι 1,2 ας πούμε. Σταθερά Boltzmann το κάπα. Και τα φρέφ είναι η θερμοκρασία αναφοράς που είναι 25 βαθμούς Κελσίου. Και η ιδανικότητα των ΙΤΙΣ διόδου. Ναι, αυτό σας λέω, το θεωρώ ανάλογο της τεχνολογίας. Τον είναι το αλφα, στην ουσία. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Εγώ ήθελα να υποβάλω την εξής ερώτηση. Λέτε μέσα ότι κάνατε μέτρηση της θερμοκρασίας της κυψέλης. Ναι. Εννοείται ότι βάλατε αισθητήριο ακριβώς επάνω στην κυψέλη ή στο εξωτερικό μέρος του φωτοβολταϊκού πλαισίου? Στο εξωτερικό, πίσω ακριβώς του φωτοβολταϊκού. Πίσω ακριβώς. Ναι, στη μεμβράνη. Το ξέρετε ότι η θερμοκρασία της κυψέλης και αυτή η θερμοκρασία που μετράτε δεν είναι ταυτόσιμες? Έχουν μια μικρή απόκληση. Δεν την έλαβα απόψη μου. Okay. Επομένως, εσείς μετρούσατε τη θερμοκρασία του πλαισίου στο πίσω μέρος. Ναι. Okay. Και ένα άλλο είναι. Εσείς κάνετε ένα μοντέλο εδώ, το οποίο είναι αρκετά αναλυτικό και θέλω να σας συγχαρώ. Έχετε συγκρίνει τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου με υφιστάμενα λογισμικά που κάνουν το αντίστοιχο, παραδείγματος χάρη το PVSYST? Όχι. Εάν του δώσει κάποιος αντίστοιχα στοιχεία, σου βγάζει όλες αυτές τις παραμέτρους. Δεν το κάνατε αυτό? Δεν έκανα σύγκριση, όχι. Okay. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσουμε και συγχαρητήρια πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη εργασία είναι των κυρίων Βαρβαρέσου, Φακίτσα και Ανδρέου. Έχει τίτλο «Power Demand Optimization in Social Networks of Low Voltage Customers» και θα την παρουσιάσει ο κύριος Βαρβαρέσος. Όχι, η κυρία Φακίτσα.
Θυμίζω ότι για την παρουσίαση έχετε 15 λεπτά και 5 λεπτά τα έχουμε αφιερωμένα για ερωτήσεις. Ο χρόνος επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων θεωρείται νεκρός. Καλημέρα. Ονομάζομαι Γιάννης Βαρβαρέσος και από εδώ πέρα η Μαρία Φακίτσα. Θα σας πούμε τη διπλωματική μας την ουσία. Θα σας παρουσιάσουμε, η οποία ονομάζεται βελτιστοποίηση ζήτησης ισχύως σε κοινωνικές ομάδες καταναλωτών χαμηλής τάσης. Για αρχή θα πούμε κάποια εισαγωγικά, όπως ποιο είναι το κυρίαρχο ενεργειακό πρόβλημα σήμερα. Είναι η αλόγιστη χρήση της ενέργειας από τους καταναλωτές και περαιτέρω. Στην ουσία έχουμε μια ραγδαία αυξανόμενη τη ζήτηση ισχύως, καθώς επίσης και αύξηση των εχμών ζήτησης. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητάνε περισσότερη ισχύ. Αυτό συνεπάγεται και στην ένταξη των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας, το οποίο έχει και σαν αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών και φυσικά και του δικτύου. Μία από τις λύσεις που υπάρχουν την τελευταία δεκαετία και φαίνεται όλο και περισσότερο καλύτερη, είναι το demand side management, το οποίο μας απασχολεί και σε αυτή την διπλωματική. Ένας ορισμός βρίσκεται εδώ πέρα, είναι ένα σύνολο μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση του συστήματος ενέργειας χρησιμοποιώντας την πλευρά της ζήτησης. Και η δική μας προσέγγιση είναι η ομαδοποίηση των καταναλωτών. Στην ουσία υλοποιήσαμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την ζήτηση ισχύως σε μια κοινωνική ομάδα καταναλωτών. Τη συνολική όμως, όχι την ατομική του κάθε ανθρώπου, αλλά μια συνολική μιας ομάδας. Ένα παρακλάδι της διαχείρισης ζήτησης, όπως είπαμε, είναι η απόκριση ζήτησης, ή αλλιώς the demand response. Βλέπετε τον ορισμό πάνω στην οθόνη. Και τα ωφέλη των καταναλωτών, κυρίως για να μπουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα demand response, είναι η μειώση στο λογαριασμό της ενεργειακής σου κατανάλωσης. Έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα αρκετά πιλωτικά προγράμματα σε διάφορες χώρες. Τα συμπεράσματα που εξάγαμε εμείς είναι ότι η επιτυχία των προγραμμάτων εξαρτάται κυρίως από τη χώρα στην οποία γίνονται τα προγράμματα. Την κατάλληλη ομαδοποίηση των καταναλωτών, γιατί η ομαδοποίηση των καταναλωτών μπορεί να γίνει με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά. Την εκπαίδευση των καταναλωτών και τον αυτοματισμό των φορτίων. Αυτοματισμό φορτίων θεωρήσαμε και εμείς μετά στη διπλωματική μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τα προπαιτούμενα για να τρέξει ο αλγόριθμος είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος είναι οι ψηφιακοί μετρητές που θα είναι κατεστημένοι σε κάθε κτίριο, το ευφυές λογισμικό που είναι το λογισμικό που τρέχει τα προγράμματα από πίσω και τις συσκευές ελέγχου επιτήρησης μεμονωμένων φορτίων, είναι συσκευές εγκατεστημένες σε κάθε φορτίο, που ελέγχουν την ισχύ του φορτίου και μπορούμε να ανοιγοκλείσουμε και τα φορτία. Επίσης, ένα προπαιτούμενο είναι η πρόβλεψη της καμπύλης ζήτησης. Και το θεσμικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο εννοούμε ότι θα πρέπει στην κάθε χώρα που τρέχει το πρόγραμμα να υπάρχουν τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα, δηλαδή διαφορετικές τιμολογήσεις της ενέργειας. Αυτή είναι η γενική εικόνα του αλγορίθμου του οποίου φτιάξαμε. Στην αρχή έχουμε την εισαγωγή των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι οι ατομικές καμπύλες του κάθε καταναλωτή, δηλαδή την ισχύ που είχε ο κάθε καταναλωτής και τα ενεργά φορτία που είχε το κάθε δευτερόλεπτο ανοιχτά. Αν υπάρχει αιχμή στη συνολική καμπύλη της ομάδας, τότε προχωρήσαμε στη μεταφορά των αυτόματων φορτίων. Αυτόματα φορτία εννοούμε τα φορτία που ο καταναλωτής ορίζει ότι μπορεί ο διαχειριστής του δικτύου να μεταφέρει από μόνος του όποια χρονική στιγμή θέλει αυτός, χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση του καταναλωτή. Αν μετά την μεταφορά των αυτόματων φορτίων συνέχιζε να υπάρχει αιχμή,
Τότε προχωρούσαμε στη μεταφορά των μη αυτόματων φορτίων. Μη αυτόματα φορτία είναι τα φορτία που ο διαχειριστής δεν μπορούσε να αλλάξει μόνος του και έστελνε προτάσεις στους καταναλωτές για να τα μετακινήσει ο καταναλωτής. Τώρα, για να είναι πιο κατανοητό το τι έχουμε κάνει με τον αλγόριθμο, θα σας παρουσιάσουμε ένα πείραμα το οποίο διεξήχθη. Καταρχήν, θα πούμε τις μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτός ο αλγόριθμος. Είναι μηνιαίες μετρήσεις από δύο οικίες. Στην ουσία, χρησιμοποιήθηκαν 27 διαφορετικές ημερήσιες καμπύλες, σαν 27 διαφορετικοί καταναλωτές. Αυτό μπορέσαμε και το κάναμε γιατί είδαμε ότι αυτές οι ημερήσιες καμπύλες παρουσίαζαν διαφορές μεταξύ τους. Οπότε, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως είναι 27 διαφορετικοί καταναλωτές της ίδιας ημέρας. Οπότε τα δεδομένα τα οποία εξήχθηκαν ήταν 27 ημερήσεις ατομικές καμπύλες ζήτησης ισχύως με μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, καθώς επίσης και τα ενεργά τους φορτία ανά δευτερόλεπτο. Δηλαδή, τι είχαν ενεργό σαν φορτίο κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο σπίτι. Τώρα, διαχωρίσαμε τις ατομικές και τη συνολική καμπύλη ζήτησης σε 96 χρονικές ζώνες, 96 15-λεπτές χρονικές ζώνες, κάθε χρονική ζώνη θεωρείται και ένα 15-λεπτό, καθώς επίσης και τρεις ζώνες ισχύως, τις οποίες θα τις πούμε λίγο παρακάτω. Στα αριστερά μας βλέπουμε τρεις από τις 27 ατομικές καμπύλες, βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν, οπότε τις θεωρήσαμε σαν 27 διαφορετικούς καταναλωτές και στην ουσία το άφρισμά τους δίνει την συνολική καμπύλη ζήτησης, η οποία φαίνεται στα δεξιά και η οποία θα φανεί λίγο πιο μετά καλύτερα. Τώρα, οι τρεις ζώνες ισχύως είναι στην ουσία η μηδενική, μετά είναι η μέση τιμή, που είναι η μέση τιμή της συνολικής καμπύλης ζήτησης, καθώς επίσης και μια άλλη τιμή, το ανώτατο όριο ζωνών ισχύως, το οποίο το θέσαμε σύμφωνα με, με αυτή την εξίσωση που βλέπετε κάτω. Στην ουσία είναι η μέση τιμή μεταξύ της μέσης τιμής της συνολικής καμπύλης και της μέγιστης τιμής που εμφανίζεται στην συνολική καμπύλη. Εδώ πέρα το βλέπουμε καλύτερα. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τις αιχμές, τις οποίες τις θεωρούμε ότι είναι αυτές που βρίσκονται πάνω από το ανώτατο όριο ζωνών ισχύως και να τις μεταφέρουμε στις κοιλάδες, που είναι αυτές που βρίσκονται κάτω από τη μέση τιμή. Προσπαθούμε δηλαδή να μεταφέρουμε αυτά τα φορτία τα οποία υπήρχαν εκεί, να τα μεταφέρουμε στις κοιλάδες. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Μια ερώτηση την οποία κάναμε στην αρχή ήταν από ποιον καταναλωτή θα ξεκινήσει αυτή η μεταφορά. Τυχαία, απλά θα πάρουμε ένα καταναλωτή και θα τον μεταφέρουμε. Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει πιο πολλά φορτία ενεργά? Η ιδέα η οποία είχαμε ήταν η χρήση των ενεργοβόρων καταναλωτών. Και με αυτό τι εννοούμε? Στην ουσία βρίσκουμε τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν αιχμή στις ατομικές τους καμπύλες ζήτησης τις χρονικές ζώνες που υπάρχει αιχμή στη συνολική καμπύλη. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε ποιοι από αυτούς έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση κατά τη διάρκεια της αιχμής και τους κατατάσσουμε σαν ενεργοβόρους καταναλωτές. Αυτούς μετά τους ταξινομούμε σε κατευθύνουσα ισχύ, δηλαδή ο μεγαλύτερα ενεργοβόρος καταναλωτής είναι πρώτος και πάει λέγοντας. Και στην ουσία η μεταφορά των φορτίων θα ξεκινήσει από τον πιο ενεργοβόρο. Τώρα θα δείξουμε το πρώτο σκέλος του αλγορίθμου, που είναι η μεταφορά των αυτομάτων φορτίων. Στην ουσία θέλουμε να πάρουμε τα φορτία από τις αιχμές, όπως είπαμε, και να τα μεταφέρουμε στις κοιλάδες. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Σαν αυτόματα φορτία θεωρήσαμε ένα, το θερμοσύφωνα, με την ισχύ του στα 3,4 kW. Και πώς γίνεται αυτή η μεταφορά? Λοιπόν, ξεκινώντας από το πιο ενεργοβόρο προς το λιγότερο, ελέγχεται αν υπάρχει ενεργός θερμοσύφωνας κατά τη διάρκεια των χρονικών ζωνών αιχμής. Πάμε δηλαδή σε αυτούς τους ενεργοβόρους και βλέπουμε άμα έχουν το θερμοσύφωνά τους ανοιχτό σε εκείνες τις ώρες, δηλαδή μεταξύ 6 με 11 σε αυτή την περίπτωση που βλέπουμε. Έπειτα, ελέγχεται αν υπάρχουν στις κοιλάδες τόσες χρονικές ζώνες κοιλάδος για να γίνει μεταφορά. Στην ουσία βλέπουμε το θερμοσύφωνα πόσες ώρες τον είχε αναμένο. Μία ώρα, 15 λεπτά, δύο ώρες και τόσες ώρες προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν στις κοιλάδες για να το μεταφέρουμε το φορτίο. Βλέπουμε τώρα μία πρώτη μεταφορά που έγινε στο δεύτερο καταναλωτή. Βλέπουμε ότι είχε μεταξύ 8 με 9 το θερμοσύφωνα ανοιχτό. Και στην ουσία είναι 4 χρονικές ζώνες και θα προσπαθήσουμε να δούμε άμα υπάρχουν αντίστοιχες 4 χρονικές ζώνες στις κοιλάδες για να τις μεταφέρουμε. Εφόσον υπάρχουν, κάνουμε αυτή τη μεταφορά και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Στην ουσία έχει κατέβει κατά πολύ η αιχμή
από τη συνολική καμπύλη ζήτησης και έχει μεταφορθεί στην αρχή της ημέρας. Και αυτό που έγινε στην ουσία στην αρχή της ημέρας είναι να πάει λίγο πιο πάνω από τη μέση τιμή. Αυτό έγινε μόνο με μία μεταφορά στους 27 καταναλωτές. Συνολικά κάναμε μόνο 6 μεταφορές και η αλλαγή είναι αυτή που βλέπετε στο σχήμα. Έχει κατέβει το ποσοστό των εχμών κατά πολύ και αυτό που ανέβηκε είναι λίγο πιο πάνω από τη μέση τιμή στην αρχή της ημέρας. Αυτό έγινε μόνο με τη μεταφορά των αυτόματων φορτίων. Τα συμπεράσματα, όπως σας είπα, είναι η εξάλληψη του σημαντικού ποσοστού εχμών και η μείωση της μέγιστης της ισχύω ζήτησης σε λιγότερο από το 1/4 των καταναλωτών. Μετά τη μεταφορά των αυτόματων φορτίων, συνέχισε να υπάρχει αιχμή στη συνολική καμπύλη, οπότε προχωράμε στη μεταφορά των μη αυτόματων φορτίων. Μη αυτόματα φορτία θεωρήσαμε τις κουζίνες, τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια και τα κλιματιστικά. Στην ουσία ήταν τα μεγαλύτερα φορτία που είχαμε μετά το θερμοσύφωνο. Τώρα, για να μετακινήσουμε αυτά τα φορτία, ο τρόπος ήταν να στείλουμε προτάσεις στους καταναλωτές, ώστε να τα μετακινήσουν κάποια ώρα που να βολεύει το δίκτυο. Η πρώτη πρόταση ήταν να τα μετακινήσουν σε κάποια μακρινή κοιλάδα, όπως είναι οι κοιλάδες μεταξύ 5 με 7 το πρωί ή 9 με 11 το πρωί. Επειδή αυτή ήταν η πιθανότητα αρνητική απάντηση από τους καταναλωτές, γιατί πιο εύκολο είναι να μετακινήσουν το φορτίο τους λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά από την αιχμή, η επόμενη πρόταση ήταν να τα μετακινήσουν στα πλάγια της αιχμής. Αυτή είναι μια μεταφορά του πλησίματος των ρούχων, δηλαδή στην ουσία πλυντήριο και στεγνοτήριο, 3 ώρες νωρίτερα περίπου και βλέπουμε ότι η αιχμή έχει εξαλειφθεί τελείως. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μεταφορά δεν ήταν εφικτή από το πρόγραμμα, γιατί ο καταναλωτής μεταξύ 4 με 6, που εμείς θεωρήσαμε ότι μπορεί να μεταβάλει το φορτίο του, δεν είχε ηλεκτρική δραστηριότητα στο σπίτι. Οπότε θεωρητικά μπορεί να μην ήταν εκεί και ο αλγόριθμος τον οποίο φτιάξαμε προσπερνάει αυτό το βήμα και πάει στην επόμενη μεταφορά. Η επόμενη μεταφορά ήταν αυτό, ήταν μια κουζίνα που αντί για 6 με 7 το πήγε 8 με 9 το πρωί. Η αιχμή δεν εξαλείφθηκε τελείως, αλλά παρόλα αυτά μειώθηκε σε ένα σημαντικό βαθμό. Τα συμπεράσματα που εξάγαμε από αυτό το πειραματικό, από αυτό το πείραμα, είναι πόσο σημαντικός είναι ο αυτοματισμός των φορτίων, γιατί και μόνο με τη μεταφορά των αυτόματων φορτίων οι αιχμές εξαλείφθηκαν σχεδόν τελείως από τη συνολική καμπύλη και επίσης πόσο σημαντική είναι η αιμοδοποίηση των καταναλωτών, γιατί στο δείγμα των 27 καταναλωτών για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκε να αλλάξουμε μόνο 7 καταναλωτές από τους 27. Οπότε οι υπόλοιποι 20 δεν παρενοχλήθηκαν καθόλου από το δίκτυο. Οι προτάσεις που θα θέλαμε να κάνουμε για περισσότερη έρευνα είναι η βελτιστοποίηση του κώδικα τον οποίο γράψαμε, η εφαρμογή σε ένα μεγαλύτερο δείγμα καταναλωτών και η εισαγωγή κινήτρων ώστε να μεταφέρουν οι καταναλωτές τα φορτία τους σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανδρέου Γεώργιο για όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ ερωτήσεις. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ερώτηση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν ο όρος κοινωνικά δίκτυα, τα social networks όπως τα έχετε, είναι μία άλλη μετάφραση των γνωστών κοινωνικών δικτύων ή αν το σύστημα εξαρτάται από εκεί. Εννοώ δηλαδή, στη μελέτη σας θεωρήσατε ότι οι υποψήφοι αυτοί καταναλωτές θα επικοινωνούν, παραδείγματος χάρη, μέσα από το Twitter ή το Facebook ή ότι από μόνοι τους, επειδή συνομολογούν στο να δημιουργήσουν μια ομάδα για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη καμπύλη φορτίου, παίρνουν το όνομα κοινωνικό δίκτυο. Στην ουσία, ο όρος κοινωνικό έρχεται όσον αφορά κυρίως την ομαδοποίηση των καταναλωτών, δηλαδή θεωρήσαμε πως όλοι αυτοί, ας πούμε, είναι καθηγητές ή είναι φοιτητές. Τώρα, κατά πόσο αυτοί θα μιλάνε μεταξύ τους, δεν το βάλαμε αυτό σαν κριτήριο, γιατί στην ουσία γίνεται η επικοινωνία μέσω του διαχειριστή. Δηλαδή, δεν μιλάνε μεταξύ τους οι καταναλωτές, αλλά μιλάνε μέσω του διαχειριστή. Αυτό.
Και ένα άλλο, θεωρήσατε μέσα ότι το δίκτυο είναι, τα φορτία είναι πλήρως ελεγχόμενα και με κάποιον αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή είναι ένα smart home, ας πούμε, οι συσκευές είναι έξυπνες, ή ότι η λειτουργία τους, ο έλεγχος τους επαφίεται στο on-off του καταναλωτή? Στην ουσία μόνο θερμοσύφωνας είναι με αυτόν τον τρόπο τον οποίο λέτε, δηλαδή αυτοματοποιημένος. Όλα τα άλλα τα φορτία, επειδή θεωρούνται μη αυτόματα, μέσα εισαγωγικά, στέλνουμε τις προτάσεις και περιμένουμε από τον καταναλωτή την επόμενη μέρα να έχει κάνει αυτό που του έχουμε στείλει. Okay. Λοιπόν, μία ερώτηση, ναι. Συστήματα υλοποίησης όσον αφορά τη συνολική καμπύλη, όχι, δηλαδή εννοώ την ομαδοποίηση των καταναλωτών, να έχουμε ένα δείγμα 1000 ατόμων και... Εννοείται να έχουμε φτιάξει σύστημα που να στέλνει στους καταναλωτές προτάσεις για τη μεταφορά τους. Όχι, αυτό δεν το κάνουμε στην πληρωματική. Αλλά θεωρούσαμε, επειδή ρωτήσατε πριν, ότι στέλνει την προηγούμενη μέρα που έχουμε την πρόβλεψη της αυριανής καμπύλης, για την επόμενη μέρα ότι αύριο, τάδε ώρα, να μεταφέρετε το φορτίο σας εκείνη την ώρα. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι έχουμε την πρόβλεψη της καμπύλης του κάθε καταναλωτή, οπότε ότι θα πήγαινε έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τρίτη εργασία, η οποία είναι των κυρίων Λίλη Κυριακίδη Λόνους Κογιώτ και Σερκοουί, και έχει τίτλο «On the effects of integration algorithms on reduced accuracy computational architectures». Θα παρουσιαστεί από τον κύριο Λίλη. Ναι. Και είναι και υποψήφια προσβράβευση. Παρακαλώ, κύριε Λίλη. Ευχαριστώ, κύριε Δημουλιά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το project που ασχολούμαστε με το EPFL και το εργαστήριό μου αυτή τη στιγμή. Έχει στόχο να δημιουργήσουμε προσομοιωτές μεγάλης ταχύτητας, κυρίως για το Smart Grid, και έμφαση θα δώσουμε σήμερα στο πώς κάνουμε την ολοκλήρωση σε αυτούς τους προσομοιωτές, το οποίο γενικά όσοι ξέρουν από simulation, προσομοιώσεις, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Το θέμα είναι γενικά multidisciplinary, δεν είναι μόνο ενεργειακό, είναι ενεργειακό, ηλεκτρονικό και computer science. Οπότε δεν θα μπορέσω να μπω σε όλους τομείς αναλυτικά, θα δώσω έμφαση μιας και έχουμε το session της ενέργειας στην ενέργεια, αν και εγώ είμαι το τομέα της ηλεκτρονικής. Οπότε θα κάνουμε στην αρχή μια εισαγωγή πολύ σύντομη στα power systems και πώς κάνουμε simulation γενικά σε αυτά. Μετά θα σας δείξω ποια είναι η αρχιτεκτονική, αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς, μια μη συμβατική αρχιτεκτονική για simulation, πώς φτιάξαμε τους ολοκληρωτές μέσα σε αυτή την αρχιτεκτονική, ποια είναι τα προβλήματα μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής, προφανώς έχουμε inaccuracies, δεν είναι general purpose αρχιτεκτονική, και θα δούμε πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν όλη αυτή την ιστορία και τα αποτελέσματα που έχουμε από μια τέτοια προσομοίωση. Επίσης, τέλος, αν και δεν είναι στο scope του paper αυτού, θα δούμε τα avantage ενός τέτοιου, μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής, και θα κλείσουμε με κάποια συμπεράσματα. Οπότε, όλοι ξέρουμε το power system. Το έχουμε δει, το αγγίζουμε, ας πούμε, αλλά δεν ξέρουμε την πολυπλοκότητά του όλοι. Είναι το περισσότερο, λένε, ότι είναι το πιο περίπλοκο human-made σύστημα. Το ξέραμε καλά μέχρι τώρα, ήταν generation και το transmission και το distribution μέχρι τώρα. Αλλά με το smart grid έχουμε πια διασυνδεμένες όλες τις συσκευές των χρηστών, ή θέλουμε να έχουμε έτσι. Οπότε δεν είναι το ίδιο εύκολο να μπορέσουμε να το αναλύσουμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτά τα δυναμικά φαινόμενα που υπάρχουν σε ένα τέτοιο σύστημα, έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα προσομοιωτή. Πώς κάνουμε όμως προσομοίωση?
Έχουμε το power system. Οκ, μέχρι εδώ. Physical system. Πώς περνάμε όμως τα αποτελέσματα? Πρώτα πάμε στα μαθηματικά μοντέλα που υπάρχουν σε αυτό. Υπάρχουν και τα ξέρουμε, είναι το σύστημα διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων. Για να το λύσουμε, αποφασίζουμε να υπάρχουν πολλές μαθηματικοί τρόποι. Αυτό που πήραμε εμείς, γιατί μας βολεύει στο hardware, στην υλοποίηση μετά, ονομάζεται partition sim και σημαίνει ότι λύνουμε πρώτα τις linear, τις αλγεβρικές εξισώσεις, το αποτέλεσμά τους το τροφοδοτούμε στις διαφορικές και το αποτέλεσμα των διαφορικών ξαναμπαίνει στην linear και προφανώς περνάμε στο επόμενο βήμα της προσομοίωσης. Έχουμε λοιπόν και τον τρόπο επίλυσης. Μας λείπει η πλατφόρμα. Μόλις έχουμε την πλατφόρμα, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μας ενδιαφέρουν κυρίως, για να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα, μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, το internal angle και internal speed of the generators. Όσοι είναι ενεργειακοί τα ξέρουν καλά. Το θέμα είναι τι έχουμε ως πλατφόρμα. Εύκολη λύση, έχουμε software only, CPUs, λύνω τον αλγόριθμο με numerical μεθόδους. Όλα καλά μέχρι εκεί, ακρίβεια αρκετά καλή, όχι ως αναλυτική αλγόριθμη, όχι τα μαθηματικά αυτά κατά αυτά. Αλλά έχουν και αυτά τα μειονεκτήματά τους. Οπότε προτείνουμε κάτι άλλο. Προτείνουμε αναλογικό υπολογιστή. Οι παλιοί θα τον ξέρουν. Οι νέοι ίσως να μην τον έχουν ακούσει ποτέ. Γιατί όμως να πάμε κάποιες δεκαετίες πίσω? Αναλογικοί υπολογιστές είναι κάποιες δεκαετίες πίσω. Γιατί το πρόβλημα μας βολεύει. Μας βολεύει γιατί έχουμε partition sim. Μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας τις αλγεβρικές εξισώσεις. Και γιατί χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο αντιστάσεων διακοπτών, μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε με ρεύμα, να πάρουμε, να διαβάσουμε τις τάσεις και στην ουσία να λύσουμε τον πίνακα. Δεν χρειάζεται να αντιστρέψουμε πίνακες, να λύσουμε μαθηματικά. Στην ουσία λοιπόν, το input ενός τέτοιου συστήματος, αλγεβρικών μόνο εξισώσεων, θα είναι ρεύμα και το output θα είναι μόνο τάση. Τι κερδίζουμε? Πια δεν έχουμε ταχύτητα υπολογιστή. Αυτός που μας το λύνει είναι η νόμη του Ohm και του Kirchhoff. Σημαίνει άμεση παραλληλία. Τον πίνακα α ή το admittance matrix, το Y που βλέπουμε, μπορούμε να τον πάρουμε κάνοντας configure το δίκτυο των αντιστάσεων ανάλογα με το σύστημά μας που έχουμε να λύσουμε, το power system. Οπότε κάνουμε ένα τύπου mapping του power system στο hardware. Και στην ουσία έχουμε το representation ενός των ζυγών και των transmission line, των generators και των loads πάνω σε ένα ηλεκτρονικό chip. Όλα καλά ως εδώ, αλλά το analog δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Οπότε προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα και φτιάξαμε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι διότινα. Έχει το analog, αλλά χρειάζεται και ένα digital part. Κάποιος πρέπει να λύσει και την αλγεβρική εξίωση, την διαφορική εξίωση. Και όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να σταλούν στον υπολογιστή για να γίνουν αναλύσεις μέσω computer science. Γι' αυτό έχουμε και το computer science εδώ. Οπότε, γι' αυτό ονομάζουμε την πλατφόρμα Mixed Signal. Οι ηλεκτρονικά το έχουν ακούσει. Είναι analog και digital. Και η περιπλοκότητα του συστήματος δεν είναι στην πλευρά της ενέργειας, αλλά στην ηλεκτροελεκτρονική. Έμφαση στο hardware εδώ. Εδώ μπορούμε να δούμε το βασικό loop του δεδομένων ή ρευμάτων, άμα μιλάμε στο analog. Στην ουσία έχουμε ένα analog lattice, το οποίο, όπως είπαμε, δίνουμε ρεύμα, παίρνουμε τάσεις. Ποιος δίνει το ρεύμα όμως? Ποιος υπολογίζει τι ρεύμα θα δώσουμε? Λοιπόν, αυτό το ρεύμα το αποφασίζει το digital part. Μέσω DACs, digital to analog converters, μπορούμε να μετατρέψουμε τις ψηφιακούς υπολογισμούς, τα ψηφιακά αποτελέσματα των διαφορικών εξισώσεων σε ρεύματα και να τροφοδοτήσουμε το δίκτυό μας, το analog. Και μετά, μόλις θα έχουμε το αποτέλεσμα σε millisecond, microsecond θα έλεγα, μπορούμε να έχουμε τις τάσεις και μέσω του AD, analog to digital, να πάρουμε πάλι το input για να ξαναλύσουμε τις διαφορικές εξισώσεις. Τώρα το θέμα είναι τι, ότι έχουμε ένα πολύ γρήγορο analog και το digital δεν μπορεί να το φτάσει. Οπότε, αναγκαστικά, δεν μπορούμε να είμαστε full parallel, δεν έχουμε χώρο στο FPGA, γιατί είναι FPGA αυτό, κοστίζουν πολύ και προφανώς δεν είναι και τόσο μεγάλα. Δημιουργήσαμε μια pipeline αρχιτεκτονική. Οπότε, εδώ, έχουμε στην ουσία μια ψευδοπαραλληλία για να μπορέσουμε να συναντήσουμε την ταχύτητα του analog με το digital. Ένα παράδειγμα είναι πολύ ενεργειακό σχετικά, οπότε δεν ξέρω αν όλοι το καταλάβουν. Ένα παράδειγμα ενός pipeline είναι κάπως έτσι.
Διαβάζουμε τις τάσεις, το οποίο είναι το input των διαφορικών εξισώσεων. Κάνουμε ένα σύντομο calibration, γιατί το analog ποτέ δεν είναι 100% accurate, οπότε ποτέ δεν έχουμε 100% mapping, αυτό που πιστεύουμε ότι έχουμε ως power system στην ηλεκτρονική. Εφαρμόζουμε μέσω VHDL, όσοι κάποιοι την ξέρουν υποθέτω, τα μοντέλα των γεννητριών, classical model, μπορούμε να κάνουμε και πιο περίπλοκα, προφανώς παίρνουμε πιο πολύ χρόνο και χώρο πάνω στα logical gates. Οπότε έχουμε τις δύο παραγόγους, της ταχύτητας και της γωνίας. Απαραίτητα λοιπόν μετά, είναι για να πάρουμε τις μεταβλητές, είναι να πάρουμε τα ολοκληρώματα αυτών των δύο. Οπότε χρειαζόμαστε διπλούς ολοκληρωτές. Explicit μεθόδους, για ευκολία αυτή τη στιγμή. Έχοντας λοιπόν υπολογίσει πια το ωμέγα και το δέλτα, μπορούμε να υπολογίσουμε τα ρεύματα που θα ξαναβάλουμε μέσα στο analog. Και από εκεί και πέρα περνάει πάλι η ισχύ στον αναλογικό υπολογιστή, μέσω των DAX, όπως είπαμε. Οπότε, όπως βλέπετε κάτω, λύσαμε τα grid equations, τα πήραμε με ADCs και τώρα βρίσκουμε μέσα στα pipes, λύνουμε τα μοντέλα των γεννητριών, υπάρχουν και τα μοντέλα των φορτίων, προφανώς, απλά δείχνω μόνο τους generators εδώ, και έτσι λύνουμε τις διαφορικές εξισώσεις. Όσοι ξέρουν από ενέργεια, τα μοντέλα των φορτίων γενικά δεν χρειάζονται ολοκληρωτές. Για να συνοψίσουμε λίγο, έχουμε το power system. Παίρνουμε τα μοντέλα μας, διαλέγουμε τον τρόπο επίλυσης, από εκεί και πέρα λύνουμε τις linear στο analog, λύνουμε τις διαφορικές στο digital. Κάπως έτσι, στα δεξιά μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται το analog. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να είμαστε 100% ακριβείς, έχουμε inaccuracies. Όλοι θα νομίζαν ότι προέρχονται μόνο από το analog, και όμως δεν είναι έτσι. Έρχονται από το analog, πολλές από αυτές, αλλά δημιουργήσαμε ένα αλγόριθμο calibration, το οποίο μειώνει αρκετά το σφάλμα το analog. Από εκεί και πέρα, τελικά υπήρχαν και στο digital προβλήματα. Fixed point arithmetic, όταν έχεις FPGA δεν έχεις μια CPU με floating point unit. Οπότε, αναγκαστικά, πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες εκεί πέρα. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το πρόβλημα είναι χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεκαδικά ψηφία μπορούμε και κάνουμε tracking τον αριθμό μόνο όταν είναι να μιλήσουμε στα ADCs το οποίο δέχονται, και στα DAX, τα οποία δέχονται συγκεκριμένο αριθμό bit. Οπότε σε όλους τους εσωτερικούς υπολογισμούς, διαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς κτλ. Ποτέ δεν κόβουμε το ψηφίο. Το κουβαλάμε ως data path μέσα χωρίς καμιά τροποποίηση. Και στην πορεία, όταν αρχίσαμε να δημιουργούμε τους αλγορίθμους ολοκλήρωσης, είδαμε ότι οι αλγορίθμοι ολοκλήρωσης δεν συμπεριφέρονται το ίδιο όπως πιστεύουν οι μαθηματικοί. Η πλατφόρμα μας πια έχει μεγάλες ανακρίβειες, οπότε οι αλγόριθμοι τείνουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις γωνίες που θέλουμε στις γεννήτριες. Οπότε έχουν ένα έξτρα σφάλμα, όχι το δικό τους, το σφάλμα της ολοκλήρωσης, το μαθηματικό σφάλμα, αλλά κάποιοι, ένας από τους δύο ας πούμε, ενισχύει πιο πολύ το σφάλμα που δημιουργεί το ίδιο μας το σύστημα. Δοκιμάσαμε δύο αλγορίθμους ολοκλήρωσης για την ώρα. Forward Euler και Adams Basford. Μπορούμε να δούμε τα block διαγράμματα από κάτω, πώς είναι. Προφανώς ο δευτεροβάθμιος, Adams Basford, είναι πολύ πιο περίπλοκος και στην υλοποίηση και στον χώρο που χρειαζόμαστε για να τον κάνουμε πάνω στο digital κομμάτι, στο τσιπάκι, αλλά προφανώς είναι και πιο αργός. Κοστίζει γύρω 2 με 3 κύκλους μηχανής, το οποίο όταν έχεις ένα analog που σου λύνει κάτι σε microsecond, δεν μπορείς να το πάρεις ως straightforward, θα πάμε στο πιο περίπλοκο. Οπότε έπρεπε να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε ποιος, αν αξίζει να πάμε εκεί πέρα. Πρώτο τεστ, εύκολο, να δούμε το απόλυτο σφάλμα όλων των γεννητριών σε ένα test power system, ονομάζεται IEEE 18, σημαίνει ότι έχει 18 ζυγούς, μπάσεις. Και εδώ δείχνω το απόλυτο σφάλμα των γεννητριών, το απόλυτο σφάλμα της ιστορικής γωνίας των γεννητριών με διαφορετικά βήματα ολοκλήρωσης. Όπως περίμεναν και οι μαθηματικοί, υποθέτω και οι ενεργειακοί, όσο μεγαλώνει το βήμα ολοκλήρωσης, τα σφάλματα μεγαλώνουν. Δεν μεγαλώνουν το ίδιο για όλες τις γεννήτριες, δεν μεγαλώνουν το ίδιο για τους δύο αλγορίθμους. Αλλά εδώ θα έλεγαν όλοι, OK, μόνο Adams Basford, το μπλε, να πάμε. Και πάλι, υπάρχουν κάποια
έρευνες που λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει το απόλυτο σφάλμα ή κάποια ποσοστά σφάλματος είναι ανεκτά. Οπότε έπρεπε να δούμε πιο πολύ αναλύσεις που είναι πιο targeted power system. Γιατί αυτό? Για παράδειγμα, μια ανάλυση είναι το stability check. Εδώ ελέγχουμε αν μια γεννήτρια από όλες που συμμετέχουν στο test care στο power system, αν ξεπεράσει 120 μοίρες. Αυτό σημαίνει, αν η εσωτερική της γωνία ξεπεράσει, αυτό θεωρούμε το σύστημα unstable, όλο το σύστημα. Λοιπόν, εδώ, αν είχαμε κάποια σφάλματα απόλυτων τιμών και δεν είχαμε ξεπεράσει τις 120 μοίρες, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Θα βγάζαμε το ίδιο συμπέρασμα για την έρευνά μας, αν το σύστημα θα ήταν ευσταθές. Οπότε, καμιά φορά δεν είναι τόσο σημαντικό το absolute error. Στο διάγραμμα από κάτω, μπορούμε να δούμε μια σύγκριση ενός simulator, τελείως C++, general purpose αρχιτεκτονική, με τους δύο αλγορίθμους ολοκλήρωσης. Βλέπουμε τον Adams Basford να μην είναι ακριβώς προφανώς πάνω, γιατί έχουμε τα δικά μας inaccuracies. Προφανώς όμως, άμα ρωτούσαμε τον προσωμιωτή μας ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι stable ή δεν είναι, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα με το simulator. Βέβαια, βλέπουμε αν επιλέγαμε όμως ένα πιο απλό αλγόριθμο ολοκλήρωσης, σαν τον Follower Euler, εκεί που η παράγωγος είναι κοντά στο 0, δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει για ένα τέτοιο βήμα ολοκλήρωσης. Ένα άλλο τεστ είναι το contingency analysis. Εδώ πέρα πραγματοποιούμε σφάλματα σε όλους τους branches του power system και ο στόχος που θέλουμε να δούμε είναι αν όσο μεγαλώνει το βήμα ολοκλήρωσης που χρησιμοποιούμε, αν θα μπορέσουν οι αλγόριθμοι μας, οι hardware αλγόριθμοι μας, να ακολουθήσουν τα αποτελέσματα που μας έβγαλε ο simulator. Δηλαδή θέλουμε να δούμε ότι δεν είναι κόκκινο. Στην ουσία θέλουμε να δούμε πόσο μπορεί να αποτελέσει βάσιμη ανάλυση χρησιμοποιώντας το hardware που έχουμε για αυτό το είδος ανάλυσης. Προφανώς ο Forgal Euler, όταν το βήμα αρχίζει να γίνεται πάνω από 15 μιλισεκόν, τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, αλλά ένας πιο περίπλοκος αλγόριθμος κάνει μια καλύτερη δουλειά. Για την ώρα, για αυτή την ανάλυση δεν έχουμε κάποιο σφάλμα. Αυτά δεν ήταν στο paper, είναι τελευταία μετρήσεις, μπορούμε να τις περάσουμε, μπορούμε να τις δείξουμε όλο. Είναι μια ακόμα ανάλυση, είναι η CCT ανάλυση. Εδώ θέλουμε να δούμε πόσο είναι το μέγιστο σφάλμα που μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω σε μια γραμμή μεταφοράς, το οποίο θα κρατήσει το σύστημα σε ευστάθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμένουμε είναι ευθείες γραμμές. Και προφανώς όσο μεγαλώνει το βήμα, προφανώς πάει να μπορούμε να ακολουθούμε όσο μεγαλώνει το βήμα ολοκλήρωσης. Ήταν έκπληξη να δούμε ότι για αυτή την ανάλυση και οι δύο αλγόριθμοι ήταν σχεδόν το ίδιο για κάποια branches, για κάποιες γραμμές μεταφοράς, αλλά τελικά μετά από βλέποντας όλα τα branches είδαμε ότι κάποια δεν είναι το ίδιο, όπως το 30. Βλέπουμε ότι ο Forward Euler θα σταματήσει πολύ πιο μπροστά να προσφέρει σωστά αποτελέσματα και για αυτή την ανάλυση, για συγκεκριμένα branches. Γιατί όμως για συγκεκριμένα branches? Ένα ήταν ότι προφανώς τυχαίνει σε αυτά τα branches να έχουμε μεγαλύτερο power flow, μεγαλύτερα σφάλματα μετά στην ηλεκτρονική. Ένα άλλο ήταν ότι και τα ίδια τα ηλεκτρονικά που έχουμε κάτω, οι αντιστάσεις, τυχαίνουν να μην είχαν γίνει καλό calibration. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορέσει να τα κάνεις, γιατί κάνεις μέγιστο ένα LSB. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό. Οπότε έτυχε να γίνουν map σε μια κακή ηλεκτρονική αντίσταση. Δοκιμάσαμε ένα τελευταίο τεστ, αφαιρέσαμε το calibration τελείως για να δούμε πώς αντιδράσει το digital part, οι ολοκληρώσεις μας, πώς αντιδράσουν σε ένα σύστημα το οποίο είναι ακόμα πιο σφαλμένο, με χαμηλή accuracy. Οπότε ο Adams Basford μπορούσε να κρατήσει αξιοπρεπέστατα δεδομένα, δεν είναι όπως ο προηγούμενος προφανώς, άλλαξε και σε αυτόν κάτι, αλλά ο Forward Euler χειροτερεύει ακόμα μια φορά τα δεδομένα, τα αποτελέσματα. Οπότε πάβουμε να το εμπιστευόμαστε σχεδόν από το 2 millisecond, που είναι πολύ μικρό για ολοκλήρωση. Τέλος, ως πρόσθετο, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε γιατί χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, μια σύγκριση της πλατφόρμας σε σύγκριση με ένα totally, ας πούμε, simulation σύστημα, πώς πάμε με τις ταχύτητες και είναι αυτό που κερδίζουμε. Με μπλε βλέπουμε ένα software only, χρησιμοποιώντας optimized βιβλιοθήκες, δεν τις κάναμε εμείς, τις κάναμε κάποιοι που ξέρουν να κάνουν καλά C++.
Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος συστήματος, μεγαλώνει η αλγεβρική εξίσωση, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιστρέψει τον πίνακα. Όλα αυτά κοστίζει σε χρόνο. Και προφανώς όταν αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε 2 μιλισέκον, κάθε 3 μιλισέκον, όσο είναι το βήμα ολοκλήρωσή σου, έχεις μεγάλο πέναλτι. Προφανώς το hardware μπορεί να κρατήσει πολύ χαμηλότερα τον χρόνο και αυτό η αύξηση που βλέπουμε γενικά οφείλεται στο communication. Έχουμε πολλά δεδομένα να μεταφερθούν. Το analog δεν αλλάζει. Είναι η παράλληλη επεξεργασία. Ό,τι βάλεις στο λύση με τους νόμους του. Τέλος λοιπόν, για να κλείσουμε, όπου χρειαζόμαστε μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονα αυτό που μας προσφέρει το σύστημα που το λύνει, η πλατφόρμα, είναι χαμηλής ακρίβειας, τότε το συμπέρασμα είναι, ναι, θα πρέπει να πάμε σε πιο περίπλοκο αλγόριθμο ολοκλήρωσης, ακόμα και αν αυτό μας κοστίσει σε χρόνο και σε χώρο. Και ταυτόχρονα αυτό που μάθαμε στο τέλος, όταν το κάναμε, είναι ότι τελικά γίναμε πιο γρήγοροι, γιατί χρησιμοποιώντας ένα πιο περίπλοκο αλγόριθμο, μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερα βήματα ολοκλήρωσης, οπότε τριπλασιάσαμε, τετραπλασιάσαμε, πενταπλασιάσαμε την ταχύτητα. Γιατί παρόλο που μας κοστίζει 2 κύκλους, μπορεί να χρειαζόμαστε να κάνουμε όλους τους κύκλους του pipeline ανά 10 φορές, αντί κάθε φορά. Οπότε στην ουσία κερδίζεις. Τώρα πια, για το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί που καθυστερούμε είναι το analog. Έχουμε τα latency του analog. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε πια σε ενσωματωμένο IC για να μειώσουμε τα capacities και τα resistances. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ερωτήσεις προς τον κύριο Λίλη. Είναι διαγωνιζόμενος, okay. Πρέπει να είστε πολύ αυστηροί. Okay. Μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω και εγώ αυτό που σας ρωτάνε πολλοί συναδελφοί σας. Γιατί, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του hardware, του αναλογικού υπολογιστή, σε σχέση με τα software-only προγράμματα. Μου είπατε πριν από λίγο, είπατε δηλαδή σε όλους πριν από λίγο, ότι είναι ο χρόνος, έτσι, ο χρόνος. Αλλά θα μπορούσα να αντιπαραθέσω, για παράδειγμα, ότι τα προγράμματα που είναι βασισμένα μόνο στο λογισμικό, έχουν μια περισσότερη ευελιξία. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προσομοιώσετε διαφορετικά φαινόμενα. Ηλεκτρομηχανικά, ηλεκτρομαγνητικά, στις τρεις φάσεις ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας το ίδιο software. Ναι. Αυτό όμως θα προϋπέθεται ότι θα πρέπει εσείς να προγραμματίζετε μια διαφορετική FPGA ή να κατασκευάσετε μια διαφορετική FPGA για κάθε είδος ανάλυσης από τα προβλήματα. Είναι και το analog που αλλάζει. Δεν είναι ότι αλλάζει και το analog. Το analog μας βολεύει σε transient simulation. Άρα προσθέτει τουλάχιστον ένα κόστος οικονομικό αλλά και ανθρωπόρων. Ναι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο ελέγχου ενέργειας, όπου χρειάζεται κάποιος να έχει ένα software, ας πούμε, να τρέχει πολλές προσομοιώσεις σε διαφορετικά προβλήματα. Ωραία, αυτό. Σωστό αυτό. Είναι δύο οι χρήσεις ενός τέτοιου συστήματος. Μία είναι offline optimization και ανάλυση του συστήματος. Δεν έχουμε πολύ strict timings εκεί. Αλλά αν χρειαστεί η άλλη εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, θα μπορεί να είναι σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης ή σε κάποια breakers γραμμών, το οποίο όταν γίνεται ένα σφάλμα σε ένα power system πρέπει να αντιδράσεις πάρα πολύ γρήγορα. Το software δεν θα μπορέσει να το κάνει. Οπότε αυτό στοχεύει η ταχύτητα. Εκεί πέρα δεν μας νοιάζουν τόσο πολύ τα small signal analysis, αλλά μας νοιάζουν τα faults. Οπότε, άμα θεωρητικά μπορέσουμε να μεταφέρουμε, να κάνουμε state estimation του συστήματος και να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα σε ένα κεντρικό σημείο, θεωρητικά ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, γιατί αυτό είναι πολλές φορές πιο γρήγορα από τη transmission, θα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να χρειαζόμαστε να υπολογίζουμε τα σενάρια πιο μπροστά όπως κάνουν στα power system αυτή τη στιγμή, για να ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση που γίνει ένα fault. Είναι δύο οι χρήσεις. Δεν είναι μόνο ανάλυση και optimization. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Να ευχαριστήσουμε τότε τον κύριο Λίλη. Συγχαρητήρια πάλι. Η επόμενη εργασία είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Γιφτάκη με τίτλο «A Review and Modern Aspects of Induction Motor Fault Diagnosis».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Session. Καλημέρα σε όλους. Η εργασία βλέπετε ότι έχει να κάνει με τη διάγνωση σφαλμάτων σε παγωγικούς κινητήρες. Επί της ουσίας είναι ένα review, δηλαδή θα προσπαθήσω μέσα από αυτή την παρουσίαση να σας δείξω τη βάση σεμιναριακά του αντικειμένου αυτού που είναι υπό μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία 10 χρόνια και ταυτόχρονα να σας δείξω μερικά πραγματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι ερευνητές ή μηχανικοί του βιομηχανικού τομέα ακριβώς σε αυτή την επιστημονική περιοχή. Στην παρουσίαση θα ξεκινήσουμε μια πολύ πολύ σύντομη εισαγωγή σχετικά με τους επαγωγικούς κινητήρες. Θα μιλήσουμε για κάποια γενικά θέματα περί των σφαλμάτων σε αυτές τις μηχανές. Θα κάνουμε μια ανάλυση των σφαλμάτων αυτών, των πιο συχνών τουλάχιστον που εμφανίζονται. Μετά θα κάνουμε μια παρουσίαση των διαγνωστικών μεθόδων των επικρατέστερων σήμερα και κυρίως μιας μεθόδου, την οποία θα πρέπει να την ξέρετε γιατί πλέον είναι παραδοσιακή μέθοδος για ένα μηχανικό που βγαίνει έξω σε αυτά τα συστήματα, την MCSA. Θα παρουσιάσουμε τα μοντέρνα προβλήματα διαγνωστικής και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις. Επαγωγικός κινητήρας, όλοι μαθαίνουν για αυτόν τον κινητήρα από τα μαθήματα κορμού. Αποτελεί το 85% της ηλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει χαμηλό κόστος, χαμηλό επίπεδο συντήρησης, στιβαρότητα, λειτουργική ευκολία, ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης και συντελεστή ισχύος. Τεράστιο πλεονέκτημα το γεγονός ότι κατασκευάζεται και καλύπτει κάθε κλίμακα εφαρμογών από την τάξη του Watt μέχρι την τάξη του Megawatt. Επικρατεί στη λειτουργία ως κινητήρας ο επαγωγικός κινητήρας κλωβού έναντι αυτού με δακτυλίους. Και για αυτόν τον λόγο αγαπάμε πάρα πολύ αυτή τη μηχανή και τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον σε βιομηχανικά συστήματα. Παρόλα αυτά όμως, παρότι είναι το πιο πλεονεκτικό, μάλλον ο ηλεκτρικός κινητήρας με τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, ακόμα και αυτός, σε αυτόν μπορεί να εμφανιστούν σφάλματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ πολύ άσχημες συνέπειες. Τα σφάλματα των επαγωγικών κινητήρων προφανώς μπορούμε να τα χωρίσουμε σε σφάλματα που συμβαίνουν στο περιστρεφόμενο μέρος στο δρομέα ή στο ακίνητο μέρος στο στάτη. Του δρομέα σε αυτές τις μηχανές μπορούμε να διακρίνουμε σαν κύρια σφάλματα ραγισμένες ή σπασμένες μπάρες του κλωβού, εκεντρότητα και σφάλματα στα ρουλεμάνι ή γενικά στα έδρανα. Τα σφάλματα του στάτη μπορούμε να θεωρήσουμε ανοιχτοκυκλώματα ή βραχυκλώματα φάσης. Αυτό ήταν και το μόνο παραδοσιακό σφάλμα των προηγούμενων 50 ετών που εξέταζαν οι μηχανικοί σε συστήματα και εύκολο στη διάγνωσή του. Πλέον όμως θεωρείται από τα πιο απλά. Τα άλλα τρία είναι που έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα είναι το βραχυκύκλωμα μεταξύ σπυρών μιας φάσης, σφάλματα στο σιδηρομαγνητικό υλικό και ένα πολύ πολύ μοντέρνο αντικείμενο, σφάλματα σφινών. Θα εξηγήσω μετά γι' αυτό. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορα αίτια εμφάνισης των σφαλμάτων. Το 1 ως 3 είναι οι αιτίες για τα σφάλματα στα έδρανα, το 4 με 10 σφάλματα στο στάτη και 11 με 15 στα σφάλματα των σπασμένων μπαρών. Απλά κοιτάξτε μόνο ότι το 4, 10 και 11 έχουν όλα να κάνουν με υψηλές θερμοκρασίες και επίσης στο 15 προσέξτε ότι είναι σφάλμα σπασμένων μπαρών και δείχνει ότι ένα από τα αίτια είναι σφάλμα στα έδρανα. Αυτό σημαίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυσκολεύει τη ζωή μας αυτό το αντικείμενο ότι μπορεί ένα πολύ 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 μικρό σφάλμα να οδηγεί σε κάτι τελείως διαφορετικό, όχι μόνο επέκταση του ίδιου σφάλματος. Κυκλοφορεί από μια πολύ σημαντική δημοσίευση της IEEE, ο παρακάτω πίνακας, που έχει προκύψει σαν στατιστική εμφάνιση των σφαλμάτων από δύο επιστημονικούς οργανισμούς, την Industry Application Society και την EPRI, οι οποίες, όπως βλέπετε, τα ποσοστά εμφάνισης σφαλμάτων δεν απέχουν πάρα πολύ. Λένε ότι ουσιαστικά στους παγωγικούς βιομηχανικούς κινητήρες το πιο βασικό σφάλμα είναι αυτό που έχει να κάνει με τα έδρανα. Ό,τι γυρίζει χαλάει. Και αμέσως μετά ακολουθούν τα σφάλματα του στάτη. Δίπλα είναι η αντίστοιχη μελέτη που έγινε από μια ασφαλιστική, θα την έχετε ακούσει, την Allianz. Και βλέπετε ότι τα νούμερα αποκλίνουν πάρα πολύ, βάζοντας τα σφάλματα του στάτη ουσιαστικά πρώτα, με τεράστιο ποσοστό, 2 στις 3 μηχανές,
Και τα ασφάλματα που έχουν να κάνουν με τα έδρανα πάρα πολύ μικρά και γεννάται ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί. Ποιος λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αποσαφηνίστηκε το συγκεκριμένο θέμα, διότι οι επιστημονικές οργανώσεις είχαν επικεντρωθεί σε μέσης ισχύως, σε παγωγικούς κινητήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούν για έδρανα ρουλεμάν με μπύλες, τη στιγμή που η Allianz κοίταζε μόνο τεράστιους κινητήρες από τα μεγαλύτερα μεγέθη, δηλαδή κάποια μεγαβάτ, και οι οποίοι έχουν πολύ συχνά κουζινέτα αντί για ρουλεμάν και σαν αποτέλεσμα δεν έχουν τόσο πολλές φθορές. Εκεί λοιπόν το πιο συχνό σφάλμα είναι τα σφάλματα του στάτη. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τα σφάλματα αυτά καθ' αυτά, τα πιο βασικά τουλάχιστον που κάποιος πρέπει να ξέρει οπωσδήποτε. Το σφάλμα σπασμένης μπάρας, εδώ είναι από πραγματικές μηχανές που έχει διαγνωστεί αυτό το σφάλμα. Επί τ' ουσίας τι γίνεται, αποκολλάται, όπως είναι ο κλωβός του δρομέα, αποκολλάται ένα από τα γόχημα λούκια του, μια γόχημη μπάρα, η οποία δεν άγει ρεύμα. Εδώ είναι ένα μοντέλο από προσομοίωση πεπερασμένων στοιχείων. Εάν πάρουμε να δούμε σε αυτή την περιφέρεια που έχω δείξει με το μαύρο χρώμα την πυκνότητα ρεύματος στις μπάρες, παρατηρήστε η πάνω αντιστοιχεί στην υγιή μηχανή και η κάτω αντιστοιχεί σε αυτή που έχει σπασμένη μπάρα. Εάν δείτε την πρώτη, δεύτερη, την τρίτη κατά σειρά μπάρα, θα δείτε ότι στο υγιές μοντέλο χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό ρεύμα, φυσιολογικότατα, και μόλις αυτή σπάσει, επί της ουσίας βλέπετε ότι τραβάει μόνο ένα μικρό δεινόρευμα από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα σε στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό εδώ, βλέπουμε ότι οι δύο διπλανές μπάρες επιφορτίζονται με υψηλότερα ρεύματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν σπάσει μία μπάρα η οποία θεωρείται μικρό σφάλμα, αυτόματα θα υπερφορτιστούν οι διπλανές και θα αρχίσουν να σπάνε ντόμινο. Σε πραγματικό πρόβλημα, σε μέση ισχύω κινητήρες, μία φορά που δεν κατάφερε τελικά να ξεκινήσει ένας κινητήρας και τον ανοίξανε, είχαν σπάσει από τις 60-70 μπάρες 24, όλες ντόμινο. Ένα πολύ ωραίο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει, μόνο μία φορά έχει συμβεί, τον Νοέμβριο του 2011, για να δούμε ότι από τα ποσοστά είδατε το σφάλμα σπασμένης μπάρας είναι το 8, 9, 10% συνολικά των σφαλμάτων και θα πει κάποιος γιατί να ασχοληθώ με αυτό, ούτε επιφέρει άμεσα την καταστροφή του κινητήρα, ζει λίγο ακόμα κινητήρας, έχουμε το χρόνο μας. Συνέβη όμως αυτό στη βιομηχανία το 2011, δηλαδή λόγω θερμικής διαστολής όχι μόνο έσπασαν οι μπάρες, αλλά πήρανε και μια καμπυλότητα. Αποτέλεσμα ήταν ότι κόπηκαν, όπως βλέπετε στην κάτω φωτογραφία, οι κεφαλές των τυλιγμάτων, του στάτη. Σαν αποτέλεσμα όλη η μηχανή καταστράφηκε. Και ένα άλλο δεύτερο αντίστοιχα φαινόμενο που και αυτό δεν το έχω ξαναβρει να επαναλαμβάνεται γενικά, έχει να κάνει με αυτό που λέει η βιβλιογραφία σαν interbar currents, αλλιώς μπορεί να το βρείτε σαν cross currents, ουσιαστικά είναι ρεύματα τα οποία κυκλοφορούν μέσα από το σίδηρο και όχι μέσα από, μέσα από το αγώγημο υλικό, το καθαυτό αγώγημο υλικό, αλουμίνιο ή χαλκό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχει από δεξιά, δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, έχει αποκολληθεί η μπάρα και ουσιαστικά το ρεύμα πέρασε μέσα από το σίδηρο, έσκασε και έχει καταστρέψει και τον πυρήνα. Συνήθως όταν καταστρέφει το πυρήνας, η μηχανή πάει για πέταμα, δεν επιδιορθώνεται. Ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό σφάλμα και όπως είδατε και στις μηχανές μέσης ισχύως είναι από τα πιο σοβαρά, είναι τα σφάλματα της εκεντρότητας. Τι ορίζουμε ως εκεντρότητα? Ο δρομέας να μην βρίσκεται στο κέντρο και να περιστρέφεται στο κέντρο συμμετρίας του στάτη. Βλέπετε εδώ δύο σχήματα, υγιή και έκεντρο. Η εκεντρότητα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στατική και δυναμική. Στατική εκεντρότητα έχουμε όταν ο δρομέας είναι κουνημένος ως προς το κέντρο του, ως προς το γεωμετρικό κέντρο του στάτη, αλλά περιστρέφεται ως προς το δικό του γεωμετρικό κέντρο. Στη δυναμική εκεντρότητα, το κέντρο περιστροφής του δρομέα επίσης μεταβάλλεται στο χρόνο. Όταν έχεις και τα δύο φαινόμενα μαζί, αυτό ορίζεται ως μεικτή εκεντρότητα. Γενικά σε νεοκατασκευαστέντες ηλεκτρικές μηχανές, το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το 10%. Εάν τυχόν είναι από τα σφάλματα που φοβόμαστε πάρα πολύ η εκεντρότητα, διότι καταλαβαίνετε στις ασύγχρονες μηχανές το διάκαινο, δηλαδή η απόσταση μεταξύ δρομέα στάτη είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είναι ένα χιλιοστό και ο δρομέας να είναι 4 τόνοι.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αν αρχίσεις να κάνεις φαινόμενα ταλαντώσεων στο δρομέα, σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα έχεις τριβή του δρομέα πάνω στο στάτη και προφανώς θα την καταστρέψει τη μηχανή. Παράδειγμα αυτού είναι ο παρακάτω δρομέας. Βλέπετε ότι ο μισός έχει γίνει μαύρος, ακριβώς γιατί χτύπησε πάνω στο στάτη. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης. Ελπίζω να φαίνεται με το πορτοκαλί. Αυτό το σφάλμα προφανώς, θα σας δείξω μια φωτογραφία μετά, είναι περίεργο σφάλμα, το σφάλμα μεταξύ σπυρών. Επί της ουσίας το τύλιγμα κάπου χαλάει κάποια στιγμή λίγο η μόνωση, ακουμπάνε λίγα καλώδια πάνω σε λίγα καλώδια της ίδιας φάσης και έχουμε ένα μικρό βραχυκύκλωμα έως μεγάλο. Αυτό από αποτέλεσμα πεπερασμένων στοιχείων, μπορείτε να δείτε ότι στα φασικά ρεύματα, εδώ έχω προκαλέσει σφάλμα περίπου 8%. Τελικά το 8% είναι πάρα πολύ. Γιατί όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, το ρεύμα το φασικό αυξάνεται από τα 10 στα 15 αμπέρ, αλλά ταυτόχρονα το κομμάτι το βραχυκυκλωμένο εντός της μηχανής τραβάει 80 αμπέρ. Συμφωνώ πολύ με τη βιβλιογραφία που λέει ότι αν σου τύχει ένα τέτοιο σφάλμα, συνήθως η εξέλιξή του είναι της τάξης των σεκόντ και καταστρέφεται τελείως η μηχανή. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό, να μην το λάβεις υπόψη, να μην φαίνεται, να μην μπορείς να το διαγνώσεις, να αναπτυχθούν τεράστιες θερμοκρασίες μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Μέσα σε ένα μινίτ έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να πραγματικά να αλλιώσει μια μηχανή. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα, εάν δεν το διαγνώσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο σφάλμα, έχοντας μελετήσει αρκετά με τη μέθοδο των πεπερασμένων, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πειραματικά σε σοβαρά επίπεδα του σφάλματος, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για ένα μηχανικό, γιατί δεν ξέρεις πόσο είναι το επίπεδό του όταν πρωτοσυμβαίνει και πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή μπορεί να συμβεί από πολύ μικρό έως πάρα πολύ μεγάλο. Ταυτόχρονα υπάρχουν και περιπτώσεις μαγνητικής ασυμμετρίας που δεν μπορείς να το ανιχνεύσεις μέσω του να αυξηθεί, ας πούμε, το ρεύμα μιας φάσης και να πέσει κάποιος ρελές και να προστατεύσει τη μηχανή. Αποτέλεσμα είναι αυτό. Εδώ τώρα προσπάθησα να συνοψίσω μέσα από όση έρευνα έχω κάνει στο αντικείμενο όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει η διαγνωστική διαδικασία ηλεκτρικών μηχανών. Θα σταθώ στα πιο βασικά που είναι αν είναι online ή offline, δηλαδή αν μια μέθοδο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε επιτόπου την ώρα που λειτουργεί η μηχανή ή όχι. Η ταχύτητα διάγνωσης προλαβαίνει την εξέλιξη του σφάλματος και η διείσδυση, δηλαδή υπάρχουν κάποια σφάλματα, θα μιλήσουμε και για μερικά από αυτά μετά, τα οποία δεν μπορείς να τα διαγνώσεις όσο η μηχανή λειτουργεί για διάφορους λόγους. Άρα πρέπει τη μηχανή ή να την αποσυνδέσεις ή να την ανοίξεις. Σε τι επίπεδο θα την ανοίξεις? Όλο αυτό επιφέρει διαφορετικό κόστος. Γι' αυτό και μιλάω για το επίπεδο της διείσδυσης μιας διαγνωστικής μεθόδου. Γενικά, τι αγαπάνε οι μηχανικοί τις μη διεισδυτικές μεθόδους? Θέλω να καταλάβω η μηχανή τι έχει χωρίς να την ανοίξω. Άρα, χωρίς να την ανοίξω, σημαίνει να μετρήσω κάποια μεγέθη της μηχανής. Ρεύμα στάτη, τάση στάτη, ροπή, ηλεκτρική ισχύ, ταχύτητα και μαγνητική ροή είναι από τα πιο συνηθισμένα. Το πολύ αγαπημένο των μηχανικών στην πράξη είναι το ρεύμα, η πολύ παραδοσιακή πλέον μέθοδος Motor Current Signature Analysis. Στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Μετράμε μια κυματομορφή από όποιο μέγεθος θέλουμε, κάνουμε μια ανάλυση σήματος, παρατηρούμε τι είδους αρμονικές έχουμε μέσα σε αυτό το φάσμα και μέσω αυτού προχωράμε στη διάγνωση. Εδώ ήθελα να σας δείξω μερικά παραδείγματα από MCSA. Το δεύτερο είναι από πειραματικά δεδομένα, το πρώτο και το τρίτο από πεπερασμένα στοιχεία. Σπασμένη μπάρα είναι το πρώτο, εκεντρότητα το δεύτερο, βραχυκύκλωμα του στάτη το τρίτο. Βλέπετε ότι το ρεύμα αποκτά κάποιες αρμονικές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και αυτές είναι οι θέσεις. Μπορείτε να τις δείτε και στο άρθρο. Ταυτόχρονα να δείξουμε και διαφορετικά μεγέθη, πώς μπορούμε, με μπλε είναι υγιής μηχανή και με κόκκινο ή εσφαλμένη. Όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες αρμονικές ενδεικτικές του σφάλματος σπασμένης μπάρας.
και εδώ να παρουσιάσω ένα αποτέλεσμα που είχαμε βγάλει και στο εργαστήριο, τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά, μια καινούργια μέθοδο μέσω ροπής για το σφάλμα σπασμένης μπάρας, ανεξάρτητη και από τη γεωμετρία του κινητήρα. Η εκεντρότητα είναι σε πίεση έτσι επαγωγικούς κινητήρες, μην επεκταθώ πάρα πολύ. Αν έχει μια συγκεκριμένη γεωμετρία ο δρομέας, δηλαδή συγκεκριμένο αριθμό αυλακώσεων, έχει αποδειχθεί από έναν εξαιρετικό ερευνητή, τον καθηγητή Νάντι από τον Καναδά, ότι, όπως βλέπετε και στα σχήματα, το ρεύμα από μόνο του έχει μέσα του αρμονικές που προκύπτουν από την ίδια την κατασκευή της μηχανής, οι οποίες συμπίπτουν με τις θέσεις που περιμένεις στην εκεντρότητα. Άρα δεν μπορείς αυτές τις μηχανές να κάνεις διάγνωση. Εμείς καταφέραμε να λύσουμε τη στατική εκεντρότητα πέρυσι. Η δυναμική εκεντρότητα ακόμα είναι ένα θέμα που τελεί υπό σημαντική έρευνα. Δεύτερο μοντέρνο πρόβλημα διαγνωστικής είναι οι κινητήρες διπλού κλωβού, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά εξωτερικό κλωβό από αλουμίνιο και εσωτερικό από χαλκό. Συνήθως πάει μια μικρή μπάρα από τον εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό. Είναι πάρα πολύ μικρή, η ασυμμετρία του μαγνητικού πεδίου πάρα πολύ μικρή. Είναι ένα ολόκληρο αντικείμενο, πολύ λίγες αναφορές πάνω στο αντικείμενο και είναι υποψάξιμο. Τα ημιμαγνητικά υλικά ουσιαστικά, οι ημιμαγνητικές φήνες είναι το μπλε στην εικόνα που έχω κάτω. Επί της ουσίας τι κάνουνε, προσπαθούν να οδηγήσουν το μαγνητικό πεδίο μέσα από τις αυλακώσεις έτσι ώστε να έχουμε λιγότερο αρμονικό περιεχόμενο φυσιολογικά στη μηχανή και καλύτερο βαθμό απόδοσης, πάλι από μια δημοσίευση που έχουμε βγάλει. Δυστυχώς, επειδή είναι τόσο ασθενή μαγνητικά υλικά, όταν σπάνε, όπως τη φωτογραφία και φεύγουν σε μεγάλους κινητήρες, δεν μπορείς να τις διαγνώσεις παρά μόνο αν κάνεις διείσδυση μέσα στη μηχανή, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ. Και αυτό τελεί υπό έρευνα. Τέλος, τελευταίο αντικείμενο στα μοντέρνα προβλήματα διαγνωστικής, πάρα πολύ φρέσκο, ακούσαμε γι' αυτό το καλοκαίρι του 2013, συνέβη στην Κορέα σε τεράστιο κινητήρα. Ο κινητήρας ήταν αυτός. Επί της ουσίας βλέπετε ότι έχει κάποιες τρύπες πάνω στο δρομέα, πάνω από τον άξονα. Αυτά είναι λούκια εξαερισμού. Στα αγγλικά λέγονται axial alert ducts. Λόγω αυτών προκαλούνταν, μετρήθηκαν κάποιοι κινητήρες και όπως βλέπετε δίπλα στα 50 Hz προέκυψαν κάποιες αρμονικές που δήλωναν ότι αυτή η ηλεκτρική μηχανή στην πραγματικότητα έχει σπασμένη μπάρα. Ο ερευνητής, ένας καθηγητής από την Κορέα, αμέσως μόλις είδε αυτό, επειδή ήταν μεγάλες μηχανές, είπε stop, σταματήστε, βγάζετε τη μηχανή να την πάμε για φτιάξιμο. Τελικά η μηχανή ήταν υγιής. Και αυτό προκαλούνταν από τη μαγνητική ασυμμετρία που είχαν τα λούκια εξαερισμού. Τεράστιο θέμα για το πώς μπορείς να διαχωρίσεις καταστάσεις μεταξύ τους. Το κόστος επιθεώρησης του κινητήρα μόνο ήταν 100.000 δολάρια. Χώρια η παραγωγή που πόσα χρήματα χάθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα. Και έτσι απλά για να ξέρουμε με τι νούμερα παίζουμε σε αυτά τα αντικείμενα. Πάλι από δημοσίευση της IEEE, μια ανεπιθύμητη καταστροφή κοστίζει 2,5 με 4 εκατομμύρια δολάρια και περίπου 10 εβδομάδες μέχρι την επαναλειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας. Εδώ έχουμε την πρώτη δημοσίευση, περιμένουμε τώρα να εγκριθεί για να την παρουσιάσουμε στο συνέδριο ηλεκτρικών μηχανών της IEEE, που είναι η πρώτη online μέθοδος που θα προταθεί ποτέ για το διαχωρισμό αυτών των σφαλμάτων σε συνεργασία με την Κορέα και την Ισπανία. Και γενικά το όλο θέμα συνεχίζει να τελεί υπό έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιφτάκη. Η εργασία του κύριου Γιφτάκη είναι επίσης υποψήφια προς βράβευση, οπότε οι ερωτήσεις σας μπορεί να είναι ανάλογες. Και επίσης να θυμίσω ότι μπορείτε να ψηφίζετε online. Παρακαλώ για κάποια ερώτηση. Είναι κατανοητά επομένως. Κύριε Γιφτάκη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Μία μέθοδος την οποία είπατε ότι χρησιμοποιείται αρκετά συχνά είναι η αρμονική υπογραφή του ρεύματος του στάτη. Ναι. Σε αυτή τη μέθοδο θεωρείτε ότι η μηχανή πρέπει να τροφοδοτείται από καθαρά ημιτονοειδή τάση, χωρίς δηλαδή η ίδια η τάση τροφοδότησης της μηχανής να έχει αρμονική παραμόρφωση, ή αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί όταν, παραδείγματος χάρη, η μηχανή τροφοδοτείται από έναν αντιστροφέα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται. Καταρχάς είναι ολόκληρη οικογένεια μεθόδων. Τη λέμε πλέον
MCSA και δουλεύουμε πάρα πολύ με Fourier στον πραγματικό κόσμο, αλλά η ερευνητική δραστηριότητα έχει να κάνει και με άλλες μεθόδους ανάλυσης σήματος που λόγω χρόνου δεν μπορούσα να δείξω. Δεν έχει καμία σημασία αν θα τροφοδοτείται από ημιτονοειδή διέγερση ή από μετατροπέα, γιατί κάθε πηγή όταν λύσεις τις εξισώσεις θα σου βγάλει πολύ πολύ συγκεκριμένες αρμονικές. Άρα αυτή η μέθοδος κάνει και για κινητήρες που είναι κατευθείαν συνδεδεμένοι με το δίκτυο και για αυτούς που δεν είναι. Ταυτόχρονα μπορείς με MCSA να κάνεις εκτός από τη μόνιμη κατάσταση, γιατί όσα αποτελέσματα έδειξα μέχρι τώρα ήταν ουσιαστικά online. Δηλαδή μηχανή, θεωρούμε ότι ένας κινητήρας δουλεύει όλο το 24ωρο για μέρες, δεν έχει κανένα σταμάτημα ξεκίνημα, άρα πρέπει να διαγνώσω το σφάλμα ενώ η μηχανή λειτουργεί με σταθερό φορτίο. Υπάρχουν και πάρα πολλές μέθοδοι MCSA, κυρίως για κινητήρες που έχουν εφαρμογές με συχνά ξεκινήματα σταματήματα, όπως πρέσες, ψαλίδια, σπαστήρες κτλ, στις οποίες υπάρχουν MCSA με transient κομμάτι. Άλλες μέθοδοι, οι οποίοι πάλι κοιτάνε ένα ρεύμα και βγάζουν αρμονικές για δυναμικά φαινόμενα. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ναι. Εννοώ ότι μία μηχανή η οποία είναι υγιής, εάν την τροφοδοτήσεις με μια ημιτονοειδή τάση, τότε θα παράγει κάποιες δικές της αρμονικές λόγω της κατασκευής των τυλιγμάτων. Εάν όμως είναι επίσης υγιής και την τροφοδοτήσεις με μια άλλη τάση η οποία δεν είναι ημιτονοειδής, τότε θα απορροφά και κάποιες άλλες αρμονικές λόγω της τάσης. Αν αυτές συμπίπτουν με κάποιο διαγνωστικό αντικείμενο, τότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Αυτή ήταν ακριβώς η ερώτησή μου. Α, κατάλαβα τι λέτε, ναι. Σε πολλά από αυτά τα η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή ασυμμετρίες που πάμε να διαγνώσουμε μέσω αρμονικών έχουν να κάνουν με το μαγνητικό πεδίο της μηχανής, δεν το έδειξα, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές καταστάσεις, είτε υγιείς είτε εσφαλμένες στην πραγματικότητα, πέφτουν πάνω στις ίδιες αρμονικές. Οπότε εκεί, γι' αυτό και υπάρχει τόσο πολλή έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, πέρα από το να βρεις αυτό καθ' αυτό το σφάλμα μεταξύ μιας υγιούς και μιας ασφαλμένης, είναι και το να διαχωρίσεις μεταξύ τους καταστάσεις. Αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο. Προφανώς σε κάποια σφάλματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ολίσθηση της μηχανής, με τη λειτουργία, όπως το σφάλμα σπασμένης μπάρας, εκεί ο μετατροπέας δεν έχει να παίξει κανένα ρόλο. Γιατί η συχνότητα του σφάλματος είναι πάρα, πάρα πολύ μικρή. Αλλά σε άλλα σφάλματα προφανώς μπορεί να βλέπουμε άλλα πράγματα. Ευχαριστήσουμε και συγχαρητήρια πάλι τον κύριο Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πηγαίνουμε στην πέμπτη εργασία σε αυτό το session. Είναι του κυρίου Δελίπεϊν με τίτλο Stochastic Neutronic Analysis of a Research Reactor and a Subcritical Nuclear Assembly. Πυρηνική τεχνολογία δηλαδή. Ναι, θα αλλάξουμε λίγο θέμα. Θα αλλάξουμε πολύ έντονα το θέμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, γεια σας. Ονομάζομαι Δελίπεϊ Γρηγόρης και θα σας παρουσιάσω την διπλωματική μου με θέμα την ανάλυση μιας κρίσιμης και μιας υποκρίσιμης διάταξης. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα για κάθε διάταξη. Στην υποκρίσιμη υπολογίζεται η ροή φωτονίων για διάφορες ενέργειες και μελετάτε και διερευνάτε ο συντελεστής πολλαπλασιασμού. Συγκρίνονται οι ροές νετρονίων σε διάφορες θέσεις στην καρδιά της διάταξης και μελετάτε το φαινόμενο flagstep, το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι. Η κρίσιμη διάταξη αποτελεί τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Λισαβόνας και ελέγχθηκε η κρισιμότητα, ουσιαστικά δηλαδή υπολογίστηκε ο συντελεστής πολλαπλασιασμού. Υπολογίστηκε η ροή νετρονίων σε διάφορες θέσεις, οι οποίες είχαν προηγηθεί μετρήσεις, και σχεδιάστηκε η μορφή της ροής νετρονίων ως προς έναν κατακόρυφο άξονα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές έννοιες για την πυρηνική τεχνολογία. Καταρχάς, τη σχάση. Η σχάση προκαλείται όταν ένα νετρόνιο συγκρούεται με έναν πυρήνα. Τότε ο πυρήνας στεμαχίζεται σε δύο θράσματα και εκπέμπονται ακτινοβολίες Β και Γ. Η συνολική ενέργεια έχει υπολογιστεί, όπως εκλείεται, ότι είναι 200 μεγαλεκτρονιοβόλτ. Όπως είπαμε, από τη σχάση εκπέμπονται νετρόνια, τα οποία θα προκαλέσουν νέες σχάσεις, τα οποία θα οδηγήσουν σε νέα νετρόνια και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η διαδικασία ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση, και όταν συνεχίζεται επάπειρον
χωρίς εξωτερική βοήθεια, ονομάζεται αυτοσυντηρούμενη. Στη φύση υπάρχουν 4 πυρήνες που μπορούν να δώσουν τέτοιου είδους αντιδράσεις, εκ των οποίων μόνο το ουράνιο 235 βρίσκεται σε αξιόλογες ποσότητες, ως 0,7% του φυσικού ουρανίου. Η αντίδραση της χάσης είναι ένα στοχαστικό φαινόμενο, που σημαίνει πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε και αν θα συμβεί, απλά γνωρίζουμε την πιθανότητα πραγματοποίησής της. Η πιθανότητα αυτή εκφράζεται μέσω της μικροσκοπικής διατομής, η οποία διαφέρει για κάθε στοιχείο. Το νετρόνιο μπορεί να αλληλεπιδράσει και με άλλους τρόπους με τους πυρήνες, στους οποίους αντιστοιχίζεται και εκεί μια μικροσκοπική διατομή. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ονομάζονται οι διατάξεις στις οποίες συμβαίνουν πολλαπλές ελεγχόμενες χάσεις και η ενέργεια που εκλείεται αξιοποιείται ώστε να παραχθεί θερμότητα. Η ενέργεια που εκλείεται είναι θερμότητα βασικά και αξιοποιείται ώστε να παραχθεί ατμός που θα οδηγηθεί στο στρόβιλο και ο οποίος συνδέεται με τη γεννήτρια και έτσι παράγεται η ηλεκτρική ισχύ. Μια σημαντική παράμετρος για τους αντιδραστές είναι ο συντεριστής πολλαπλασιασμού, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο λόγος του ρυθμού παραγωγής νετρονίων προς το ρυθμό απολειών των νετρονίων. Όταν ο συντεριστής αυτός είναι μικρότερης μονάδας, ο αντιδραστήρας θεωρείται υποκρίσιμος, όπως αυτός που θα μελετηθεί αργότερα, και τότε η ροή νετρονίων μειώνεται σταδιακά με τον χρόνο μέχρι που να μηδενιστεί. Για να μπορέσει λοιπόν να λειτουργήσει, χρειάζεται να τοποθετηθεί μια πηγή νετρονίων που θα αναπληρώνει τα νετρόνια που χάνονται. Όταν ο συντελεστής είναι ίσως με τη μονάδα, τότε ο ρυθμός καταστροφής των νετρονίων είναι ίσως με το ρυθμό παραγωγής των νετρονίων και η ροή των νετρονίων δηλαδή παραμένει σταθερή, επειδή η ισχύς είναι ανάλογη της ροής και η ισχύς παραμένει σταθερή. Όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος μονάδας, τότε ο αντιδραστήρας θεωρείται υπερκρίσιμος και η ροή αυξάνεται σταδιακά με τον χρόνο και όπως καταλαβαίνετε είναι μια κατάσταση που αποφεύγεται. Η ακνηβολία γάμα παράγεται μέσα στην καρδιά του αντιδραστήρα και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από φωτόνια τα οποία εκπέμπονται όταν ένας πυρήνας που βρίσκεται σε μια στάθμη διέργεσης μεταβαίνει σε μια άλλη. Η ενέργεια του φωτονίου είναι ίση με τη διαφορά των δύο στάθμων και είναι ανάλογη τη συχνότητά του. Τα φωτόνια μπορούν να αλληλεπιδράσουν είτε με σχέδαση Compton, είτε με φωτοελεκτρικό φαινόμενο ή και δίδυμη γέννηση, αλλά στο τέλος αυτό που προκαλούν είτε έμεσα είτε άμεσα είναι ιοντισμός της ύλης. Γι' αυτό και τα φωτόνια, η ακνηβολία γάμα θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής, τόσο για το προσωπικό όσο και για τον εξοπλισμό του αντιδραστήρα. Οι υπολογισμοί και οι μελέτες που θα γίνουν για τα φωτόνια αφορούν κυρίως την προστασία και την θωράκιση της διάταξης. Στην διπλωματική μελετήθηκαν φωτόνια τριών διαφορετικών ενεργειών, τα 1001 και τα 766 kV, τα οποία παράγονται κατά την ραδιενεργό διάσπαση του πρωτακτινίου σε χαμηλά ποσοστά, και τα φωτόνια ενέργειας 186 kV, τα οποία παράγονται κατά τη διάσπαση του ουρανίου 235 σε ποσοστό 57,2%. Ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε είναι ο MCNP, είναι ένας στοχαστικός κώδικας, ο οποίος είναι γραμμένος σε Fortran και βασίζεται στη μέθοδο Monte Carlo. Η μέθοδος Monte Carlo χρησιμοποιεί πιθανοτικές κατανομές για να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους υπολογισμούς. Το κύριο πλεονέκτημα του κώδικα είναι πως δεν επιλύει την πολύπλοκη εξίσωση μεταφοράς και γι' αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπλοκες γεωμετρίες όπως αυτή μιας καρδιάς του αντιδραστήρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που εφαρμόζεται ευρέως στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Το κύριο μειονέκτημα του είναι πως δεν μπορεί να προσομοιώσει τον χρόνο και αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να λάβει υπόψη του την εξάντληση καυσίμου. Αυτό που κάνει ο κώδικας ουσιαστικά είναι να ακολουθεί ένα σωματίδιο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που καταστρέφεται. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, όπου ας πούμε ότι κάποια μια στιγμή γεννιέται ένα νετρόνιο στον αντιδραστήρα. Τότε, μέσα από πιθανοτικές κατανομές, ο κώδικας οδηγεί το νετρόνιο να προκαλέσει κάποια συμβάντα, μέχρι που να χαθούν όλα τα σωματίδια που συμμετέχουν σε αυτά τα συμβάντα. Όλα αυτά τα συμβάντα συγκροτούν την ιστορία του αρχικού νετρονίου. Και όσες περισσότερες τέτοιες ιστορίες τρέχει το πρόγραμμα, τόση περισσότερη είναι και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και ο χρόνος προσομοίωσης. Οπότε γίνεται ένας συμβιβασμός μεταξύ των δύο. Θα ξεκινήσουμε με την υποκρίσιμη διάταξη, η οποία βρίσκεται εδώ στο τμήμα του φυσικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από μια δεξαμηνή κυλινδρική ακτίνας 61,7 εκατοστά, γεμάτη με νερό, στην οποία βυθίζονται 270 ράβδοι καυσίμου, οι οποίοι τοποθετούνται σε μια σχεδόν συμμετρική εξαγωνική διάταξη, όπως βλέπετε στα σχήματα. Εδώ μπορούμε να δούμε από κοντά μια ράβδο καυσίμου μεμονωμένη, όπου το κόκκινο χρώμα αντιστοιχίζεται στο καύσιμο, το φυσικό ουράνιο, το άσπρο είναι ο αέρας
Το κίτρινο είναι το κερί παραφίνης και το γκρι είναι το προστατευτικό περίβλημα αλουμινίου. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων στην γεωμετρία σε κλίμακα εκατοστών. Όπως είπαμε, η διάταξη είναι υποκρίσιμη, οπότε χρειάζεται πηγή νετρονίου για να λειτουργήσει, η οποία τοποθετείται και στο κέντρο της. Και είναι μια πηγή αμερικίου βεριλίου, ένταση 1,1 πιτάκια στην 7η νετρόνια ανασηκών, με φάσμα νετρονίων που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο πρώτος υπολογισμός αφορούσε τα φωτόνια, τα οποία τα φωτόνια ενέργειας 1001 kV, τα οποία είχαν υπολογιστεί σε παλαιότερα διπλωματική με ορισμένες αποκλίσεις. Τότε η γεωμετρία είχε κατασκευαστεί με μια μεθοδολάτη του κώδικα, η οποία ουσιαστικά ζητάει από τον χρήστη να κατασκευάσει μία ράβδο καυσίμου και έπειτα δημιουργεί ένα αυτόματο πλέγμα από όμοιες ράβδους. Γι' αυτό στην παρούσα διπλωματική η γεωμετρία κατασκευάστηκε ξεχωριστά, διαφορετικά με κάθε ράβδο να δημιουργείται ξεχωριστά. Αυτό για να μπορέσουμε να δούμε αν τελικά στις αποκλίσεις έπαιζε κάποιο ρόλο αυτή η μέθοδος. Όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα, τελικά δεν έπαιξε κάποιο ρόλο, καθώς ταυτίζονται τα αποτελέσματα των δύο προσομοιώσεων και μάλιστα έχουν και παρόμοιες αποκλίσεις από τις μετρήσεις. Παρόμοιες προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν και για φωτόνια των άλλων δύο ενεργειών. Και αυτό που παρατηρούμε είναι πως οι αποκλίσεις αυξάνονται ακόμα περισσότερο, κάτι που μπορεί να οφείλεται τόσο στις προσεγγίσεις που έχουν ληφθεί κατά την κατασκευή της γεωμετρίας, αλλά όσο και στις συνθήκες των μετρήσεων. Έπειτα υπολογίστηκε ο συντελεστής πολλαπλασιασμού και η τιμή του προέγευσε 0,79931. Συγκρίθηκε με προηγούμενους υπολογισμούς και αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι πως μπορούμε να το θεωρήσουμε ως 0,8 με πολύ ικανοποιητική ακρίβεια. Έπειτα διερευνήθηκε η μεταβολή του στις αντίστοιχες αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων καυσίμου. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι να αυξομοιώσουμε τις αποστάσεις και να μετράμε κάθε φορά το συντελεστή πολλαπλασιασμού. Τα αποτέλεσματα φαίνεται στη γραφική παράσταση και στο πίνακα, όπου βλέπουμε πως ο συντελεστής μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 0,82311 για οριζόντια απόσταση 5 εκατοστών. Περαιτέρω αύξηση θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωσή του. Έπειτα υπολογίστηκε η ροή νετρονίων χωρίς λάτης και συγκρίθηκε με την μέθοδο λάτης πάλι. Και όπως μπορούμε να δούμε, οι ροές τόσο των θερμικών όσο και των ταχύων νετρονίων ταυτίζονται ακριβώς κιόλας. Επίσης, η μορφή της αυτό που παρατηρούμε είναι πως είναι η αναμενόμενη, καθώς στο κέντρο έχουμε μια πολύ υψηλή ροή, επειδή είναι η πηγή. Και έπειτα, όσο απομακρυνόμαστε, η ροή μειώνεται. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε και την επίδραση του ανακλαστή, το οποίο είναι το νερό, που προκαλεί μια τοπική αύξηση τη ζωή των θερμικών νετρονίων στα όρια, αν μπορείτε να το δείτε. Έπειτα μελετήθηκε το φαινόμενο flag trap, το οποίο ουσιαστικά είναι η δημιουργία μιας κοιλότητας, τεχνητά, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τοπικά τη ροή των θερμικών νετρονίων. Αυτό στην συγκεκριμένη διάταξη επιτυχάνεται αφαιρώντας μία ράβδο καυσίμου διαδοχικά σε αποστάσεις κατά μήκος της ακτίνας της καρδιάς. Αρχικά αφαιρέθηκε ένα κοντά στην πηγή, μία ράβδος στη μέση της ακτίνας και μία ράβδος κοντά στα όρια. Αποτελέσματα θα δούμε για την ράβδο που αφαιρέθηκε στη μέση της ακτίνας, φαίνεται αριστερά, και μπορούμε να δούμε την τοπική αύξηση της ζωής των θερμικών νετρονίων. Και μάλιστα παρατηρούμε και την αντίστοιχη μείωση της ροής των νετρονίων υψηλότερων ενεργειών. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις τρεις περιπτώσεις σε κοινό διάγραμμα και είναι εμφανής η αύξηση της ροής των θερμικών νετρονίων και στις τρεις περιπτώσεις. Προσεγγιστικά, μάλιστα, μπορούμε να πούμε πως η ροή ουσιαστικά διπλασιάζεται. Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη κοιλότητα, φέροντας τέσσερις ράβδους καυσίμου. Και το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω η ροή των νετρονίων κατά 80%. Συνοψίζοντας για την υποκρίσιμη διάταξη, η μέθοδος λάτης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα και γι' αυτό κρίνεται προτιμότερη, γιατί παράγει έναν κώδικα πολύ ελαφρότερο. Και είναι πολύ πιο εύκολο για το χρήστη. Τα φωτόνια ενέργειας 1766 και 186 kV υπολογίζονται με μεγάλες αποκλίσεις που μπορεί να οφείλεται στις συνθήκες των μετρήσεων και στις προσεγγίσεις που έχουν ληφθεί υπόψη. Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού μπορεί να αυξηθεί από 0,8 σε 0,82311 για οριζόντια απόσταση 5 εκατοστών. Η δημιουργία flag trap μπορεί να αυξήσει τη ροή των θερμικών νετρονίων μέχρι και να τη διπλασιάσει βασικά. Και η δημιουργία ακόμα μεγαλύτερη κοιλότητα μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση κατά 80%. Έπειτα ακολουθεί ο ερευνητικός αντιδραστήρας, ο οποίος αποτελεί την κρίσιμη διάταξη της διπλωματικής. Επιλέχθηκε αυτός της Λισαβόνας, γιατί σχετικά πρόσφατα έγινε μετατροπή καυσίμου από υψηλού εμπλουτισμού σε χαμηλού εμπλουτισμού.
Κάτι που σημαίνει πως το καύσιμο πλέον μπορεί να θεωρηθεί φρέσκο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους στοχαστικούς κώδικες, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους την εξάλληση καυσίμου. Η γεωμετρία είναι ένα παραλληλόγραμμο πλέγμα από 9 επί 6 στοιχεία. Ως ανακλαστή και επιβραδυτή χρησιμοποιείται ελαφρύ νερό και γραφίτης, φαίνεται με το μαύρο χρώμα. Επιπλέον επιβραδυτής χρησιμοποιείται το βιρίλιο, το οποίο φαίνεται με το πράσινο χρώμα. Ως καύσιμο χρησιμοποιείται ουράνιο 235 σε πλουτισμό 19,75%. Η μορφή του καυσίμου είναι σε πλάκες, οι οποίες τοποθετούνται σε συστάδες καυσίμου, την οποία μπορούμε να δούμε και στο αριστερό σχήμα. Κάθε συστάδα έχει 18 πλάκες καυσίμου και συνολικά υπάρχουν 7 συστάδες στη γεωμετρία. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε μια συστάδα ελέγχου, η οποία αποτελείται από 10 πλάκες καυσίμου και μια ράβδο ελέγχου, η οποία βυθίζεται στο κέντρο. Η ράβδος αυτή αποτελείται από ένα υλικό το οποίο είναι ισχυρός απορροφητής νετρονίων, το κάδμιο, και σκοπός της είναι να βυθιστεί σε τέτοιο σημείο ώστε ο αντιδραστήρας να γίνει κρίσιμος, να έχει δηλαδή συντελεστεί πολλαπλασιασμού μονάδα. Συνολικά υπάρχουν 5 συστάδες ελέγχου σε όλη τη γεωμετρία. Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού υπολογίστηκε 1,00792 και η απόκληση του θεωρείται ικανοποιητική συγκριτικά με τους υπόλοιπους κώδικες, καθώς βλέπουμε πως όλοι βρίσκονται σε μια συμφωνία, πως ο αντιδραστήρας υπολογίζεται ελαφρά υπερκρίσιμος. Αυτό οφείλεται τόσο στις προσεγγίσεις που αναγκαστικά λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή γεωμετρίας, όσο και στην αβεβαιότητα της θέσης των ράβδων ελέγχου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μικρή μεταβολή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες διαφορές. Έπειτα υπολογίστηκαν οι ροές νετρονίων σε διάφορες θέσεις, οι οποίες είχαν προηγηθεί μετρήσεις. Για την διευκόλυνση των συγκρίσεων, αντιστοιχεί σε ένα κωδικό σε κάθε στοιχείο του αντιδραστήρα. Τα νετρόνια χωρίστηκαν σε τρεις ενέργειες, τα θερμικά, τα επιθερμικά και τα ταχαία. Και παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα θερμικά νετρόνια, τα οποία όπως μπορούμε να δούμε έχουν μια μέγιστη απόκληση 27%, για την ελεύθερη θέση 27%. Συνολικά η μέση τιμή της απόκλησης υπολογίστηκε 12% και κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σε αυτό το σχήμα μπορούμε να δούμε συγκριτικά τα αποτελέσματα μεταξύ των κωδίκων, όπου κάθε τιμή αντιστοιχίζεται και στην αντίστοιχη προσομοίωση, όπως δείχνει το πάνω αριστερό κελί. MCNPG είναι η MCNP της διπλωματικής, ο MCNPL είναι ο MCNP της Λισαβόνας, Τρίπολη είναι ένας στοχαστικός κώδικας παρόμοιος με τον MCNP, που η προσομοίωση του έγινε στον Δημόκρητο, στην Αθήνα, και ο Citation είναι ένας δετερμινιστικός κώδικας, που και αυτός ο υπολογισμός του έγινε στο Δημόκρητο. Για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς των κωδικών, παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις συναρτήσεων αποτελεσμάτων. Όπως μπορούμε να δούμε, δεν υπάρχει κάποιος κώδικας που να υπηρετερεί σαφώς σε όλη τη γεωμετρία. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως ο Citation ίσως σε ορισμένα σημεία να δίνει ελαφρά καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, υπολογίστηκε η ροή νετρονίων στον κατακόρυφο άξονα στην τρύπα του βυριλίου και χωρίς την βύθιση των ράβδων ελέγχου, περιμένουμε το μέγιστο της ροής των νετρονίων να εμφανιστεί στο μέσο του βάθους βύθισης, δηλαδή τα 30 εκατοστά. Βλέπουμε πως βυθίζοντας τις ράβδες ελέγχου, το μέγιστο έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω κατά 9 εκατοστά. Συνοψίζοντας, ο συντελεστής πολλαπλασιασμού υπολογίζεται με απόκληση 792 PCM και θεωρείται ακριβή συγκρινόμενος με τα αποτελέσματα των άλλων κωδικών. Και τέσσερις κώδικες υπολογίζουν το αντιδραστήρα ελαφρά υπερκρίσιμο, και αυτό μπορεί να οφείλεται, όπως είπαμε, στις προσεγγίσεις που λήφθηκαν υπόψη, αλλά και στην ακρίβεια της θέσης ράβδου ελέγχου. Οι ροές νετρονίων που υπολογίστηκαν στις θέσεις που είχαν προηγηθεί μετρήσεις έχουν αποκλείσει ένα εύρος από μείον 29 μέχρι 27%, με μια μέση τιμή 12%. Αποτέλεσμα που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Οι ροές των νετρονίων ως προς τον κατακόρυφο άξονα έχουν το μέγιστό τους μετατοπισμένο προς τα κάτω κατά 9 εκατοστά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η διπλωματική και εσάς που παρακολουθήσατε. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελίπη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά εξειδικευμένο το αντικείμενο. Ναι, ναι, και δεν συνηθίζεται στο. Και επειδή και εγώ ίδιος δεν έχω καθόλου υπόβαθρο επάνω σε αυτό, δεν μπορώ να σου κάνω και κάποια ερώτηση. Οπότε, με αυτό σε αυτό το σημείο, έχουμε να συγχαρούμε πάλι τον κύριο Δελίπη και έχουμε ολοκληρώσει το session της ενέργειας. Ευχαριστώ και πάλι.
Στη συνέχεια ακολουθεί το poster session, το οποίο γίνεται κάτω στο φουαγέ. Όσοι έχουν posters, καλό θα είναι να βρίσκονται εκεί, γιατί θα περάσει μια κριτική επιτροπή για να μπορέσει να τους κάνει μια μικρή παρουσίαση 5 λεπτών. Και επίσης και εσείς μπορείτε να ψηφίζετε το καλύτερο poster, γιατί τρέχει και ο διαγωνισμός του καλύτερου poster. Στη συνέχεια υπάρχει το γεύμα στην Λέσχη και θα βρεθούμε ξανά το απόγευμα στις 3:30 με τον προσκεκλημένο ομιλητή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τον κύριο Μιχαλόπουλο Διομήδη. Ευχαριστούμε πολύ.